Καλημέρα, καλό μήνα, καλώς ήρθες και επίσημα καλοκαιράκι γλυκό και αγαπημένο. Και μάλιστα σήμερα, από σήμερα και χωρίς μάσκες παντού, ε. Πω, πω, πώς είναι δυνατόν να βγάλουμε έτσι γρήγορα από το μυαλό μας και αυτό το κομμάτι που δυσκολευτήκαμε να το βάλουμε όλοι στην αρχή. Μάσκα, να μπαίνουμε με μάσκες, να βγαίνουμε με τις μάσκες, να μας λένε παντού «Ξεχάσατε τη μάσκα σας, βρε, πού είναι η μάσκα μου». Και τώρα, ελεύθεροι με έναν τρόπο, να ανασάνουμε, να χαρούμε το καλοκαιράκι, να ξεχάσουμε λίγο αυτά που μας κυνηγούν, αυτά που λίγο μας βασανίζουν, αυτά που λίγο μας ενοχλούν. Και μέσα σε όλα αυτά έτσι να θυμηθούμε ότι όπως και να είσαι στην όμορφη χώρα που ζούμε, την Ελλάδα, έχουμε τον τρόπο όλοι, ακόμα και αυτοί που είναι αρκετά στριμωγμένοι, ίσως οικονομικά ή με άλλου είδους προβλήματα, να κάνουν μια βόλτα στην παραλία, να πιούν τον καφέ τους, ακόμα και εκεί, στο οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, αποκλείεται, μια θάλασσα θα βρείτε. Λίγο να μυρίσετε τον καθαρό αέρα. Όχι στο κέντρο της Αθήνας, ενώ στη χώρα μας υπάρχουν φανταστικά μέρη να κάνεις τη βόλτα σου και να μυρίσεις τον καθαρό αέρα και να ξεχαστείς διαβάζοντας ένα βιβλίο. Έτσι θα ξεκινήσω σήμερα. Θέλω να σας πω ότι ζήτησα από εκδοτικούς οίκους που κατά καιρούς έχουμε και φιλοξενήσει μέσα στην εκπομπή τις προτάσεις τους. Τους λέω: έρχεται καλοκαιράκι, δεν ξέρω. Εγώ την παραλία χωρίς βιβλίο δεν μπορώ να τη φανταστώ πουθενά. Θα μου πεις γιατί. Γιατί δεν είμαι αυτή που θα παίξει είτε έτσι, είτε έτσι, είτε αλλιώς. Θέλω να κάτσω και να χαθώ συντροφιά με τα βιβλία μου. Παρακάλεσα λοιπόν, καλά, όχι παρακάλεσα, ζήτησα με ευγενικό τρόπο και μου είπαν αμέσως ναι οι άνθρωποι, να μας δώσουν μερικές προτάσεις από αγαπημένους εκδοτικούς οίκους. Τι θα προτείνατε να διαβάσουμε φέτος το καλοκαιράκι? Δώστε μας τρεις προτάσεις, είπα σε όλους. Αχ, και που δεν μου αρέσει από εδώ, θα το γυρίσω από εδώ. Λοιπόν, πείτε μας, λέω, μερικές προτάσεις, δύο-τρεις προτάσεις, για να ξέρουμε και να τα δώσουμε και δώρα στους τηλεθεατές και να ξέρουμε τι δεν έχουμε διαβάσει ή τι μας έχει ξεφύγει, καινούργιες εκδόσεις ή και λίγο παλαιότερες. Βάζω γυαλί και τυχαία ξεκινάω με τον πρώτο εκδοτικό οίκο και κατόπιν θα σας ανεβάσω φωτογραφία στο δικό μου Instagram για να είμαστε έτσι σίγουροι. Και όλα αυτά τα βιβλία που έχω σήμερα εδώ, ένα από το κάθε ένα θα φύγει σε εσάς, τους αγαπημένους τηλεθεατές. Βάζω γυαλί και με συγχωρείτε. Συγχρόνως, για να πω την αλήθεια, θα ήθελα να το συνδυάσω διαβάζοντας με πολλά υπέροχα τραγούδια από Έλληνα Παπαρίζου που θα έχω σήμερα την ευκαιρία να την έχω εδώ. Την αγαπώ πολύ. Θυμάμαι όλο της το ξεκίνημα εδώ στην Ελλάδα. Θυμάμαι όταν είχε έρθει στον πρωινό καφέ, όχι μόνη τότε, γιατί τότε μόλις είχε ξεκινήσει στη Σουηδία, νομίζω ξεκινήσανε, με τον συνεργάτη της, νομίζω Νίκο Παναγιωτίδη σίγουρα, του Σαντίκ. Είχαν έρθει λοιπόν, ήταν μια πρόταση που μου κάνανε να δει σε ένα συγκρότημα που θα λάβει μάλλον μέρος στην Eurovision κτλ. Τη θυμάμαι σαν τώρα την Έλενα, πριν από πολλά χρόνια, δεν ξέρω, θα μας τα πει σε λίγο. Μικρό κοριτσάκι, μικρούτσικο θα έλεγα. Τέλος πάντων, και λέω, μια και σήμερα θα είναι εδώ, και λίγο θα μας τραγουδήσει, και λίγο θα τα πούμε, και λίγο θα έχουμε και την ευκαιρία να την απολαύσουμε σε συναυλίες εδώ στην Ελλάδα. Λέω, κάντε μου αλλαγές με τραγούδια της. Προετοιμάστε με λίγο, προετοιμάστε το κλίμα. Λοιπόν. Ξεκινάω με τον πρώτο εκδοτικό οίκο, εκδόσεις Πατάκη. Λοιπόν, τους είχα πει λοιπόν και την τελευταία φορά που ήρθανε ότι ρε παιδιά, έχετε βγάλει ένα βιβλίο που έγινε τετραλογία βέβαια, που δεν χρειάζεται εγώ να μιλήσω γι' αυτό, αλλά πολύ θα ήθελα κάποια στιγμή να μου φέρετε, μια και είναι δικό σας, είναι συγγραφέας η Έλενα Φεράντη, η υπέροχη φίλη μου που νομίζω ότι οι περισσότεροι το έχετε διαβάσει αυτό το βιβλίο γιατί είχε απόλυτη επιτυχία. Μαζί με τα υπόλοιπα, τώρα μου βάλανε 3 ή 4 γιατί είναι τετραλογία. Μάλιστα. Μαζί και με τα υπόλοιπα βιβλία που ακολουθούν, το νέο όνομα, αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν και η ιστορία της χαμένης κόρης. Εντάχει σας τα λέω, αλλά θα τα ανεβάσω και στο Instagram. Πείτε, όσοι νομίζω το έχετε διαβάσει, τουλάχιστον το πρώτο βιβλίο. Το πρώτο βιβλίο ήταν και τεράστια επιτυχία παγκόσμια, όχι ότι δεν είναι και τα υπόλοιπα. Και τα 4 λοιπόν βιβλία εδώ για εσάς. Περνάω σε επόμενο εκδοτικό οίκο, εκδόσεις Πατάκη και τα 3 τους βιβλία είναι «Οι κανονικοί άνθρωποι», Ανδρέα Καμιλέρη Ρικαρντίνο και βλέπω επάνω και μια σημείωση από την αγαπημένη φίλη, λατρεμένη συνάδελφό μας εδώ που φτιάχνει και τα φανταστικά βίντεο συνοδευτικά για τους καλεσμένους μας. «Αν δώσετε βιβλία, το διεκδικώ», μας γράφει η Κάλια. Και μόνο που το βάζει γιατί είναι και αυτή η τρελή βιβλιοφάγος, εγώ μάλλον θα το διαβάσω αυτό το βιβλίο. Και μόνο που μου το γράφει αυτό η αγαπημένη φίλη Κάλια. Τώρα, για τον υπνοτιστή, εγώ το έχω διαβάσει. Είναι ένα βιβλίο που νομίζω, για όσους δεν το έχουν διαβάσει, θα τους αρέσει πάρα πάρα πολύ. «Οι κανονικοί άνθρωποι», δεν ξέρω τι είναι, στα γρήγορα να δω. «Ήθελε απλώς να είναι κανονικός άνθρωπος». Κάτι μου θυμίζει αυτά. «Να κρύβει ότι από τον εαυτό του φαινόταν ντροπιαστικό και μπερδεμένο.
από τα 100, ένα από τα 100 καλύτερα βιβλία, λέει, του 21ου αιώνα. Guardian. Και πολλά άλλα. Αυτά είναι οι τρεις προτάσεις από τις εκδόσεις Πατάκη. Λοιπόν, στο λίγο χρόνο που έχω για διαφημίσεις, θα περάσω και στις εκδόσεις Μετέχμιο. Μαθήματα χημίας. Εφιές και αστείο, δριαβευτικό, φεμινιστικό παραμύθι, πνευματώδες και σαγηνευτικό. Λοιπόν, δεν θα διαβάσω παραπάνω γιατί δεν έχω το χρόνο. Η ικανότητά σας να αλλάξετε τα πάντα συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας ξεκινάει εδώ. Μάλιστα. Α, αυτό το διαβάζω τώρα την Καμαριέρα. Το είχαν φέρει πριν από λίγο καιρό. Καλώς ήρθατε στο ξενοδοχείο Regency Grand. Η Μόλι Καμαριέρα σας θα φροντίσει για την άνετη διαμονή σας. Μυστήριο κλειδωμένου δωματίου και συγκινητικό πνευματικό ταξίδι. Καμαριέρα διερευνά τι σημαίνει να είσαι ίδιος με όλους τους άλλους και ταυτόχρονα ολότελα διαφορετικός και αποκαλύπτει όλα τα μυστήρια λύνοντα όταν ακούς την καρδιά. Και τέλος, το όνειρο της λίμνης δεν είναι ποτέ γλυκό. Α, όχι, αυτό είναι άλλες εκδόσεις. Τέλειωσα με το Μετέχμιο και εδώ πάμε Διόπτρα. Λοιπόν, από τις τρεις προτάσεις Διόπτρα θα σας πω ότι αυτό δεν το έχω διαβάσει και με πολύ ενδιαφέρον θα το δω. 21 χώρες, λέει, 9 μήνες της λίστας των best seller. 130.000 αντίτυπα μόνο στην Ιταλία. Το νερό της λίμνης δεν είναι ποτέ γλυκό. Λοιπόν, αυτό εδώ. Οι κόρες μου το διάβασαν σε μια μισή μέρα τώρα το Πάσχα. Τόσο πολύ που τις είδα τρελαμένες, το πήρε μία, μετά το πήρε η άλλη, που λέω, ας το πάρει και η Μανούλα να διαβάσει, να δω τι είναι. Ναι, νεανικό, ωραίο, φρέσκο. Καταλαβαίνω γιατί νεαρά κορίτσια, έτσι, νεαρά κορίτσια, με πολύ προσοχή και πολύ γρήγορα και ευχαρίστηση το διάβασαν. Η συγκεκριμένη συγγραφέας έχει γράψει και άλλα πολύ ωραία. Α, άλλη μία από τις εκδόσεις Διόπτρα, ο Έρωτας είναι παιχνίδι μωρό μου, το βιβλίο που σας έλεγα της Δήμητρας Παπαδοπούλου, που το διάβασα πάρα πολύ γρήγορα γιατί διαβάζεται πάρα πολύ γρήγορα. Ένα βιβλίο με χιούμορ, μιλάει για έρωτες, καψούρες, όλα αυτά που μέσα στα χρόνια πώς θα νιώθουμε όταν είμαστε, ξέρω εγώ, 20, 25 και τις τάσεις ζωής των ανθρώπων και το πόσο αλλάζουν. Άλλο 20, άλλο 40, άλλο 30, άλλο 50 κτλ. Κτλ. Είναι σαν να ακούς τη Δήμητρα να μιλάει στα αυτιά σου την ώρα που διαβάζεις το βιβλίο της. Καλοτάξιο, αγαπημένη Δήμητρα Παπαδοπούλου. Και τέλος, από τις εκδόσεις Λιβάνι, οι προτάσεις τους. Το τέταρτο Ράιχ, Φράνκο Φρακάση, αν κατάλαβα καλά, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στον πόλεμο της Ουκρανίας, λέει. Είναι πιο ισχυρή, πληθυντικός, και από πότε είναι πιο ισχυρή από ποτέ και καθορίζουν τις ζωές ολόκληρου του πλανήτη. Η μία τους στο ένα τους βιβλίο, καθαρότητα, θρίλερ. Τι να πεις γι' αυτό, κατά σειρώνει δολοφόνος, αναστατώνει το Βερολίνο, η καθαρότητα. Και τέλος, Ανιμάλια, το έπος, λέει, μιας οικογένειας αγροτών, καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα που ασχολούνται με την χειροτροφία κτλ. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα γιατί είναι πάρα πολλά τα βιβλία και δεν έχω το χρόνο να σας πω κάτι παραπάνω, όμως αυτές είναι οι προτάσεις από τις εκδόσεις που ζητήσαμε να μας βοηθήσουν και να δούμε. Όλα αυτά θα βγουν τώρα φωτογραφία και θα ανέβουν στο Instagram. Αν αγαπάτε τα βιβλία και αν σίγουρα θέλετε να περάσετε το καλοκαίρι σας όπου και να βρίσκετε, έχοντας μαζί την πιο αγαπημένη παρέα, την πιο ταξιδιάρικη παρέα, που ακόμα και στο ίδιο σου σπίτι να μείνεις διαβάζοντας είναι σαν να έχεις πάει παντού, τότε μπείτε στο Shopflix που θα πάθετε πλάκα με το πόσα βιβλία έχει. Πολύ πολύ μεγάλη ποικιλία βιβλίων. Βλέπουμε ήδη εδώ, μας γράφουν οι καλύτερες προτάσεις βιβλίων και σε εμάς, δηλαδή μπαίνοντας στο Shopflix και αφού χτυπήσετε βιβλία, σας βγάζουν προτάσεις. Για προχωρήστε με λίγο, πάμε παρακάτω να βλέπω περί τίνος πρόκειται, πόσα διαφορετικά πράγματα μπορεί να δούμε εδώ. Πολύ ωραία. Βλέπετε, ας πούμε, παράδειγμα λέω, είμαστε, να, εδώ, στην Τένια Μακρύ, ας πούμε. Ας πούμε, τα σημάδια μένουν, έτσι. Κοιτάζω, λέει, άμεση παράδοση. Πόσο κάνει 15 και 24, για να το ξέρω. Τι κερδίζω, το 10% μου λένε. Πάρα πολύ ωραία. Βάλτε το ταχυδρομικό σου κώδικα και έφυγε. Γυρίστε πίσω. Προχωρήστε παρακάτω. Προχωρήστε. Πολύ ωραία. Και βλέπετε ότι μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Δεν ξέρω πόσους τίτλους, αλλά επειδή εμένα πάντα με διέφερε να μπορώ να αισθάνομαι ότι μπορώ να βρω τα πάντα και γρήγορα. Είναι ένα σημείο του Shopflix που με ενδιαφέρει πολύ και το ψάχνω πολύ. Χαίρομαι που θα έχουν και έχουν πάρα πολλές ετικέτες. Μπείτε. Βρείτε τα αγαπημένα σας βιβλία και στήστε την καλύτερη σας παρέα για φέτος το καλοκαίρι. Τώρα, μια και θα μπείτε στο Shopflix και θα μπείτε για τα βιβλία με πολύ αγάπη και χαίρομαι που σας το λέω, μπείτε να δείτε ποιες είναι οι προσφορές της μέρας. Γιατί
παίζουν προσφορές τρελές. Θυμάστε τι σας είχα δείξει εγώ. Με το ρολόι από την Apple, κάποια άλλα που ήταν. Όμως βγήκαν εκείνες τις μέρες. Εξαρτάται λοιπόν πότε βγαίνει κάτι. Α, να, με βάλανε. Για να δω τι λέει iPhone 12 Pro, πόσο το έχει σήμερα. Από 1339, 1239. Ωραίος. Εδώ λέει 1129 από 1299. Μάλιστα. Και έχει και μηχανές. Μ' αρέσουν οι μηχανές. Να, για να δω αυτά που συνήθως τα χάνω και μετά τρελαίνομαι. Πολύ ωραία. Πόσο τα έχει σήμερα? Από 199, 200 δηλαδή, 161. 160 δηλαδή. Κερδίζεις λέει 38 ευρώ. 40 δηλαδή. Καλά τα ακούω. Αν δεν έχετε ακουστικά, τα καλύτερα. Πολύ ωραία. Τα βάζεις τα αυτιά και τα ξεχνάς όπως εγώ και βγαίνεις τηλεόραση και στον ακουστικό φοράς το ακουστικό τηλεφώνου και στο άλλο το ακουστικό της εκπομπής. Γιουχου! Πάμε. Έσκασα τώρα, καθόμουν να μέτραγα τα βιβλία και θέλω να ανεβάσω τη φωτογραφία και με λέγαμε το Στάθη και του λέω, Στάθη, ο ψυχογιός που είναι. Μου λέει, πού είναι, ξέρω εγώ πού είναι, μου λέει. Στο παιδί μου, τον έβγαλα. Όχι, μου λέει. Λέω, γιατί δεν τον βάζεις τη φωτογραφία. Μου λέει, δεν τον είπες. Λένε, είπα εγώ, λέω, του ψυχογιού, θα τρελαθώ τώρα, ψάχνω μέσα στο καμαρίνι, δηλαδή θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ. Εάν έχω λίγο καθυστέρηση, είναι γιατί να ανεβάσω τη φωτογραφία, είναι γιατί ο ανάδρομος. Εδώ είναι ακόμα! Το έχουμε καταλάβει όλοι. Όταν μέχρι και ο Μάιος έφυγε, ο ανάδρομος έμεινε. Όχι, όχι. Ο ανάδρομος νομίζω ότι άσχετα που κανονικά λέμε αύριο σταματάει, απ' την άλλη εβδομάδα μην υπολογίζετε ακόμα, να κατοσούρες θα υπάρχουν. Και δεν έχω δηλαδή. Φέρτε μου τη Μάρο να μας πει. Αυτός ο ανάδρομος δηλαδή είναι το κάτι άλλο αυτό το μήνα. Τέλος πάντων. Τα μάθες τα νέα, ε. Ότι μπήκε το καλοκαίρι. Αντρέα. Τα έμαθα μια Αντρέα. Άλλαξε ο Έδωσε μια συγκλονιστική δήλωση ο Κλιντ Ίστβουντ. Α, ναι. Μην αφήσετε το γέρο να μπει μέσα σας. Τα έλεγα. Τα έλεγε εσύ, τα άκουγα εγώ. Το θέμα είναι να τα ακούσει όλος ο κόσμος. Μιλάει ένας άνθρωπος τώρα. Γελάμε γιατί μας φαίνεται αστείο ότι μας το λέει. Ένας άνθρωπος πολύ επιτυχημένος, ένας μεγάλος σκηνοθέτης και ηθοποιός, στα 92 του χρόνια, ακμεότατος, εξακολουθεί να γυρνάει ταινίες, να παίρνει βραβεία. Δηλαδή, εγώ κάθε χρόνο περιμένω τα νέα του Clint Eastwood από τον Θοδωρή. Ακριβώς. Πραγματικά. Και βγαίνει και λέει σήμερα αυτός ο άνθρωπος στα 92 του, ένα έχω να σας πω, μην αφήσετε αυτόν το γέρο να μπει μέσα σας. Θυμάσαι κάτι παλιές απονομές που πήγαινε στα Όσκαρ με τη μάνα του? Όχι, λέγαμε, η μάνα του Clint Eastwood. Μια χαρά είναι, άρα και αυτός θα είναι μάλλον μια χαρά. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι μετά την πρώτη του φάση που ήμασταν εμείς αγέννητοι μικροί, δεν ξέρω πότε, η αναγέννηση του ήρθε μετά τα 60. Δηλαδή με τους ασυγχώρητους που ήταν το 92, πριν 30 χρόνια. 62 ήταν όταν πήρε το πρώτο του Όσκαρ και διέλυσε, σάρωσε την προηγούμενη του εικόνα που ήταν ο αμίλητος, που έπαιζε τα σπαγκέτι western μόνο, ο Ντέρτι Χάρι και τέρμα. Βέβαια εμείς το ξέραμε ότι είχε και μια άλλη πλευρά, αλλά αυτός έχει την υπομονή και την αυτοπεποίθηση, χωρίς να είναι ψώνιο, όπως μας είπε και συνάδελφος χτες, ότι δεν... Ότι θέλει λίγο χρόνο όλο αυτό. Είναι μαραθώνιος το να ξεδιπλώσεις τις ευαισθησίες σου την κατάλληλη στιγμή και να βρεις συγκυρίες. Παρ' όλα αυτά, να κάνω και μια παρένθεση αρνητική που δεν αφορά τον Clint Eastwood. Η Warner που τον είχε στο σπίτι της τόσα χρόνια άλλαξε διεύθυνση και ο καινούριος μάνατζερ που είναι λίγο πιο τσαχπίνης, ας το πούμε έτσι, είπε ότι δεν χρειαζόμαστε, κυρίες και κύριοι, τον Clint Eastwood, γιατί η τελευταία του ταινία ήταν αποτυχία. Φαντάσου, ο άνθρωπος που 40 χρόνια κάνει επιτυχίες, τεράστιες όμως, από το προηγούμενο που λεγόταν Cry Macho, που δεν πήγε και πάρα πολύ καλά, τους έβαλε πώς το άλλους και λέει, γιατί το εγκρίνατε αυτό, αφού δεν κέρδισε λεφτά. Και ο Clint Eastwood βέβαια θα πάρει την εταιρεία του, τη Mal Paso, όπως τη λέει, και θα πάει κάπου αλλού. Ούτε θα κάνει σκηνοθέτη, δηλαδή τον θέλει. Δεν θέλουν να έχουν αυτή τη δέσμευση που τους έκανε εκεί, σαν άνθρωπο. Ναι, παιδί μου, έχει ανάγκη τώρα ο Clint Eastwood. Μπορεί δεν έχει ανάγκη καμία, αλλά θέλω να σου πω. Τέλος πάντων. Κρατήστε μόνο τη δήλωσή του, σας λέω, γιατί πραγματικά νομίζω ότι έχει αξία να το κρατήσουμε στο μυαλό μας. Ποτέ μην αφήνεις το γέρο να μπει μέσα. Εμείς που τον έχουμε ήδη το γέρο μέσα. Τι κάνουμε. Δημήτρη μου, αν εσύ στα 40 μας λες τέτοια πράγματα και άλλος στα 92, λέει παιδιά, αυτά είναι τα μυστικά νεότητας. Μην αφήσετε το γέρο να μπει μέσα σας. Σπουδαία τάκα. Σπουδαία. Ξέρεις ποιοι άλλοι δεν αφήνουν το γέρο να μπει μέσα τους. Ποιοι. Οι άνθρωποι που κατοικούν σε αυτό το ζηλευτό χωριό.
Μπράβο. Το έχεις δει, το Όχι, οικολογικό δεν χωριό. Το έχω δει. Έχω διαβάσει για αυτό το χωριό. Βέβαια. Και γι' αυτό και το κάναμε και θέμα, γιατί θέλουμε να το δείξουμε και σε εσάς. Λοιπόν, free and real. Ελεύθερα και αληθινά. Έτσι έχουν επιλέξει να ζουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η κοινότητα στην πραγματικότητα ανθρώπων που ζουν στον Αγιόκαμπο, στη Βόρεια Εύβοια, λίγο έξω από την Ειδυψό, οι οποίοι τα έχουν κάνει όλοι μόνο τους, να ξέρεις, Ελένη, με τα χέρια τους. Έχουν χτίσει τα σπιτάκια τους με λάσπη και πυλό και ξύλα. Είναι ενεργειακά αυτόνομοι, έχουν τα φωτοβολταϊκά τους, έχουν το πηγάδι τους, το νερό, τις ελιές τους, τα λαχανικά τους. Δηλαδή ζουν όπως ακριβώς θέλουν. Έχουν ανοίξει και την εμπειρία στον κόσμο. Είναι επισκέψιμο δηλαδή. Είναι επισκέψιμο, έχει ένα αντίτιμο, αλλά όχι και απαραίτητα. Δηλαδή, αν κάποιος δεν μπορεί, τους λέει αφήστε ό,τι θέλετε. Mm-hmm. Και ουσιαστικά το λένε στρουμφοχωριό, γιατί πραγματικά είναι το μέρος της απόλυτης ελευθερίας και χαράς. Ζει αρκετός κόσμος τώρα εκεί. Πόσοι μπορεί να είναι πάνω κάτω. Η κοινότητα, η βασική κοινότητα, νομίζω ήταν 4 και σιγά σιγά μπαινοβγαίνουν μέλη. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι αρκετοί από εσάς δεν το έχετε ακούσει, δεν το γνωρίζετε. Αξίζει τον κόπο να δείτε το βίντεο που ακολουθεί. Για δείτε τι κάνανε εκεί. Το 2010, 4 νέοι άνθρωποι άφησαν τη ζωή στην πόλη και αποφάσισαν να κάνουν πραγματικότητα το όνειρό τους. Ένα οικολογικό, αυτόνομο χωριό μέσα στους ελαιώνες του Αγιόκαμπου στη Βόρεια Εύβοια. Με υπέροχα σπίτια φτιαγμένα από λάσπη και ξύλο, εξοπλισμένο με ηλιακά φώτα και συσκευές, δικό του πηγάδι με νερό, λαχανόκηπο αλλά και δασόκηπο 12 στρεμάτων στις πλαγιές του όρους Τελέθριου, το στρουμφοχωριό της Βόρειας Εύβοιας ακούει στο όνομα Free and Real. Το σχολείο της φύσης, όπως το αποκαλεί ο δημιουργός του Απόστολος Χιάνος, μετράει ήδη 12 χρόνια ζωής. Αποφάσισαμε να κάνουμε αυτό το χώρο, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός κυρίως, είναι ένα σχολείο αυτάρκειας και βιωσιμότητας, για να μάθουμε μέσα από αυτό πώς μπορούμε να είμαστε αυτάρκειες και πώς θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια κοινωνία βασισμένη στη βιωσιμότητα. Κάνουμε πάρα πολλά διαφορετικά σεμινάρια, εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, φεστιβάλ, όλα με αυτό το στόχο. Το Free and Real για μένα είναι ένα πολύ χρήσιμο μέρος που είναι για αρχική, ας πούμε, επαφή με αυτές τις κοινότητες. Τα πρώτα πράγματα που είχα μάθει εγώ ήταν απάνω στη φυσική δόμηση, απάνω στην περμακουλτούρα. Βοηθήσαμε να χτίσουμε το φούρνο εδώ πέρα, ξέρεις, μαθαίνεις, σου λένε και κάνεις. Αρχικά όταν ξεκινήσαμε ήμασταν όλοι άσχετοι με όλα αυτά τα θέματα, οπότε αρχίσαμε να ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους που είχαν κάποια εμπειρία. Όλα τα σπίτια είναι τελείως διαφορετικά από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Είναι φτιαγμένα με φυσικά υλικά. Τα κύρια υλικά που χρησιμοποιούμε είναι ξύλο και λάσπη, χώμα. Εμένα μου πήρε περίπου 4 χρόνια να σχεδιάσω και να φτιάξω το πρώτο σπίτι τελείως μόνος μου. Εδώ ο χώρος είναι τελείως αυτάρκης. Παράγουμε το δικό μας ρεύμα, φωτοβολταϊκά. Το νερό είναι από δικό μας πηγάδι. Έχουμε δικό μας λαχανόκηπο που προσπαθούμε εδώ και 9,5 χρόνια περίπου να φτιάξουμε ένα δασόκηπο. Ο δασόκηπος ουσιαστικά είναι ένα δάσος το οποίο τρώγεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε 500 δέντρα, 35 διαφορετικές ποικιλίες. Σιγά σιγά στην κάθε περιοχή που πας αρχίζεις και βλέπεις γύρω γύρω τι μπορεί να σου προσφέρει. Π.χ. εδώ έτσι κι αλλιώς υπάρχουν χιλιάδες ελιές. Δυστυχώς ο πολύς ο κόσμος έχει σταματήσει να τις μαζεύει. Οπότε για μας αυτό είναι μια ευκαιρία για να έχουμε το δικό μας λάδι. Έρχεται κόσμος από κάθε άκρη της γης, έχει έρθει εδώ. Απλά να έχει κανονιστεί η επίσκεψη του, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποιο σεμινάριο. Mm-hmm. Προτείνουμε όμως βέβαια η πρώτη επίσκεψη να είναι στα πλαίσια κάποιου σεμιναρίου ή εργαστηρίου, για να είναι κάτι πιο οργανωμένο και όμορφο, δηλαδή να το δει πιο ολιστικά. Υπάρχει μια προτινόμενη τιμή συμμετοχής και το αφήνουμε πάντα ανοιχτό, δηλαδή σχεδόν ποτέ δεν λέμε όχι σε κάποιον, αν έχει ανάγκη. Και ναι, είναι ένα μικρό έσοδο, τα οποία όλα πάνε στην ανάπτυξη του εγχειρήματος. Το μεγαλύτερο κομμάτι των εισόδων είναι τα προγράμματα που τρέχουμε μέσω του Erasmus. Μεγαλώντας στην Αθήνα πάντα κάτι δεν μου πήγαινε καλά. Δεν ήξερα ακριβώς τι μου φταίει και νόμιζα ότι έφταιγε η χώρα. Τελικά συνειδητοποίησα πηγαίνοντας στην Ισπανία ότι δεν ήταν η χώρα το πρόβλημα, ήταν γενικότερα το σύστημα, το πώς λειτουργεί. Γνώρισα κάποια άλλα παιδιά online και είδα ότι είναι κι άλλοι σαν και εμένα. Και έτσι πήρε μπρος αυτή η ιδέα και κάπου εκεί άρχισα σιγά σιγά να το παίρνω απόφαση. Με το που ήρθαμε εδώ και άρχισαμε να φτιάχνουμε πράγματα με τα χέρια μας και να το βλέπει ο άλλος αντί να το περιγράφω,
Ήταν τεράστια η ανταπόκριση του κόσμου. Αρχικά μας έδωσε η γιαγιά μου ένα πολύ μικρό κομματάκι γης εδώ, που είναι αυτός ο χώρος. Αυτό επεκτάθηκε μετά στην πορεία, δηλαδή αγοράσαμε γειτονικά κομμάτια. Στην αρχή ήμασταν λίγο οι εξωγήινοι, οι Αθηναίοι. Σταδιακά είδαν αρκετοί τι προσπαθούμε να κάνουμε και πάρα πολλοί έχουν βοηθήσει και έχουν στηρίξει. Κοινωνία μας, έχουμε χάσει αυτή την επαφή με το περιβάλλον, με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Εδώ πέρα φτιάχνεις κοινότητα. Συνήθως βάζω κάποιους εβδομαδιαίους στόχους και π.χ. τις τελευταίες τρεις μέρες ασχοληθήκαμε με τον κήπο αρκετά. Ένα πράγμα που μας λείπει νομίζω είναι η κοινότητα μεταξύ μας και να δουλεύουμε για ένα άλλο σκοπό που έχει μια ουσία πέρα από τα λεφτά. Ύστερα από 12 χρόνια που βρίσκεσαι εδώ, θα περνούσε ξανά από το μυαλό σου η ιδέα να μετακομίσεις στην Αθήνα? Με τίποτα. Με τίποτα, έτσι. Με τίποτα. Σκέψε ότι από τον πρώτο χρόνο που ήμουν εδώ, πήρα την απόφαση ότι δεν θέλω να ξαναπάω στην πόλη. Για πείτε μου δύο λόγια, ρε παιδιά, για τα σεμινάρια που διοργανώνονται εκεί. Με ενδιαφέρει. Δηλαδή, πάει εκεί ο κόσμος και συμμετέχει πώς? Απλά βλέπει πώς είναι ο τρόπος ζωής, να ζεις στη φύση έτσι λίγο πιο. Κάνεις αγροτουριστικές εργασίες. Τουριστικές, αγροτικές. Δραστηριότητες. Συμμετέχεις και έχουν και κάποιες ολόκληρες. Πώς να το συζητήσεις. Δηλαδή, τους βάζεις και φυτεύουν. Ναι, τι ποιες είναι οι δραστηριότητες? Ναι. Συμμετέχουν στην Σκαλίζεις, περιποιείσαι τους κήπους, φροντίζεις τα ζωάκια, μετά μαζεύονται, κάνουν gatherings, μιλάνε για αυτοβελτίωση, κάνουν yoga, τρώνε όλοι μαζί και συζητάνε διάφορα θέματα. Και γενικότερα, όπως κάνεις τις εργασίες σε ένα μοναστήρι που πας πάνω, ας πούμε, στο Άγιο Όρος, έτσι είναι και εκεί. Και ο κόσμος αφήνει τον οβολό του. Προφανώς και έτσι. Ναι, όχι υποχρεωτικά, αλλά όλο αυτό είναι μια εμπειρία ώστε να καταλάβουμε ότι υπάρχει και το άλλο. Τι δεν θέλω, δεν έχω καταλάβει. Αν αυτή η ομάδα που μένει εκεί, των ανθρώπων που έχει φτιάξει αυτό το πολύ, πολύ υπέροχο και τελείως διαφορετικό από ό,τι άλλο μπορείς να βρεις, αν θες κάπου να πας στη φύση. Πώς τα οικονομικά τους, πώς είναι, το ρεύμα λέω, τα τρόφιμά τους, ό,τι καλλιεργούν οι ίδιοι. Αυτό. Θέλω να πω από πού έχουν έσοδα. Είναι αυτάρκης. Γιατί τους άκουσα που λένε, δεν γυρνάω πίσω με τίποτα. Ενεργειακά είναι αυτόνομοι, δεν πληρώνουν ενέργεια. Ωραία, σε θέμα τροφής. Σημαντικό. Ό,τι παράγουν έσοδο. Τρώνε. Ούτε νερό. Τώρα το κάτι παραπάνω που μπορεί να χρειάζεται από τον οβολό που λέγαμε. Αλλά το κάτι παραπάνω και εγώ δεν μου έρχεται στον μπορεί να έχουν κάποιες εργασίες, αλλά στην ουσία εκεί δεν ξοδεύουν τίποτα. Δεν τους χρειάζεται τα ευρώ εκείνη. Υπάρχει κάπου, ρε παιδιά, που μπορείς να μην ξοδεύεις ούτε ένα ευρώ που λες δεν χρειάζονται τα ευρώ? Πού? Όταν είσαι. Ένα όχι, αλλά το ελάχιστο, συγγνώμη. Θα σου πω όχι. Αυτό που θέλω να σου πω είναι το εξής. Αν δεν έχεις ανάγκη ούτε το κινητό, είσαι σε έναν έφορο τόπο, φυτέψεις τα ζαρζαβατικά σου, έχεις την τροφή σου, έχεις τα ζώα σου και έχεις ρεύμα φωτοβολταϊκά και πηγαίνεις να πίνεις το νερό σου, δεν χρειάζεται. Πες μου που θα ξοδέψεις. Τους φίλους σου για να επικοινωνείς. Μόνο τον καφέ έχω σκεφτεί. Ότι δεν μπορεί να έχεις και το κακάο. Σε πληροφορώ και τον καφέ σου μπορείς να τον βρεις. Να τον καβουρδίζεις μόνος σου, βεβαίως. Εντάξει, παιδί μου, τα καβουρδίζει. Έχει περάσει από πολλά μου φαίνεται και έχει τα ξέρει. Χαλένη μου, θα σταθώ. Σάβα, πες μου βρε Σάβα, καταρχήν έχεις πάει εκεί. Έχω ενθουσιαστεί, θέλω πάρα πολύ να πάω. Έχω ανακαλύψει μέρη. Και εγώ θα ήθελα να πάω να πάρα δω. Πολύ, πάρα πολύ. Θέλεις να πάμε, μίλες μεγάλα λόγια, αν πεις παρ' όλα πάμε. Αυτά, να προσθέσω ότι επειδή... Πες το και έγινε, πες το καφέ μαζί, δεν μπορώ. Να καβουρδίζετε, αυτό να δω παιδιά και τίποτα, λέω έκλεισε ζωή. Παρ' όλα αυτά να προσθέσω, επειδή η πληγή στα Βόρεια Εύβοια μας χρειάζεται όλους και είναι ένα από τα αγαπημένα μου μέρη, γιατί έχει τύχει να πάω πάρα πολλές φορές, ειδικά τα τελευταία χρόνια. 15 με 19 Ιουνίου γίνεται το Εύβοια Film Project, που είναι μια πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης στην Εδιψώ και στην Αγιάννα. Και είναι προβολές για παιδιά και μεγάλους με έργα που, και ντοκιμαντέρ, μυθοπλασίες, οικολογικού περιεχομένου. Είναι green cinema δηλαδή. Έχουν αναστήσει στην Εδιψώ ένα σινεμά που λέγεται Απόλλων, που είχε δεκαετίες να λειτουργήσει. Συγγνώμη, επειδή έχω περάσει όλη μου την νιώθεια. Και θα είναι 4-5 πολύ όμορφες μέρες στην Εύβοια, που πέρσι είχαμε δει αυτές τις εφιαλτικές εικόνες και φέτος προσπαθεί να πρασινίσει, να φυτρώσει, να ορθοποδήσει. Να συνταχθεί και να. Ακριβώς. Ορθοποδήσει. Άλλη μια δράση. Και ο Γιώκαμπος, άμα δεν. Εμένα πάντως όλα αυτά πολύ με ενδιαφέρουν και μ' αρέσουν. Και βλέπω ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και ψάχνεται. Έχουμε δει και άλλα. Όχι ίδια, διαφορετικές προτάσεις, αλλά και άλλα πράγματα να γίνονται μες στην Ελλάδα. Για τον υπόλοιπο κόσμο δεν ξέρω. Χαζεύω βέβαια στο Instagram διάφορα που γίνονται σε διάφορα μέλη του κόσμου. Αναρωτιέμαι. Εμείς οι άνθρωποι που είμαστε έτσι, πώς να το πω, εθισμένοι στο ίντερνετ θα πω, αφήστε όλα τα υπόλοιπα. Εγκλωβισμένοι μπορείς να πεις. Θεωρώ ότι είναι μεγάλος εθισμός, εγώ, το ίντερνετ. Σε βάζεις μέσα.
Εμένα. Ναι. Εμένα όχι. Αυτό αλλά λέω. Εσύ λέω, είσαι για παιδιά. Εγώ δεν είμαι εγώ μόνο και ο Μάκης πάμε να κάτσουμε και 10 μέρες να μην έχουμε καθόλου ίντερνετ. Εγώ μπορώ. Και μ' αρέσει και πάρα πολύ. Καταρχήν μου αρέσει γιατί δεν με βρίσκει κανείς. Νομίζω σε κρατάμε με νύχια και με δόντια να μην βρίσκει. Αλλά οι νεολαίοι. Δηλαδή, βλέπω τα παιδιά μου, δύσκολα θα καθόντουσαν σε ένα μέρος χωρίς ίντερνετ. Δηλαδή, πόσο, μόνο με συμφωνία, ότι εντάξει, πολύ ωραία να το ζήσουμε, δύο μέρες. Αρχή, μέση και τέλος. Ναι, δεν ξέρω πώς θα κάνανε χωρίς ίντερνετ. Σαν εμπειρία. Τύπου δύο μέρες χωρίς κινητό. Wow. Σαν εμπειρία. Να σας πω κάτι, επειδή το φτάσαμε εκεί, να σας πω, επειδή έχουν το δικό τους ρεύμα, στο ρεύμα μπορούν να κοτσάρουν πάνω router. Υπάρχουν ρούτερ, παιδιά, αγοράζει, το οποίο έχει, μπορεί να έχει. Όχι, ξέρω, το χτίζει ο Σάββας. Μα μπορεί χωρί να χρειάζεται τηλεφωνική μπρίζα. Βεβαίω. Όλα γίνονται, λένε. Είναι θέμα επιλογή. Μα δεν θέλουν αυτό. Αυτό. Αν θέλει. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να έχουν. Και σου λένε ότι γίνεται. Και είναι και χαρούμενοι. Και μα το μεταδίδουν και εμά. Μήπω φτάσαμε σε ένα κορεσμό. Φτάσαμε δηλαδή σε ένα τέρμα. Και από εκεί προκύπτουν στάσει ζωή νέε, αλλά και γνώριμα παλιέ, όπω Θανάσης Ευθυμιάδης. Όπως τα παιδιά στην Εύβοια. Δηλαδή, νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο όλοι που ήμασταν όρια. Είχα δει μια ωραία γελιογραφία που έδειχνε παλιά τη μαμά να προσπαθεί να φέρει το παιδί από έξω μέσα, έλα να φας και να κοιμηθείς. Και αμέσως μετά έλεγε το τώρα που το τράβαγε το παιδί από το σπίτι με το τάμπλετ να βγει έξω. Ναι, πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Λοιπόν, ποιος το έκανε αυτό το πολύ ωραίο θέμα. Ποιος άλλος μάντεψε. Μία γυναίκα, η Δέσποινα Ιτσόκου, η οποία έχει μείνει πάρα πολλά χρόνια στην Γερμανία, η δημοσιογράφος της εκπομπής μας, ήξερε από μόνη της, είχε ακούσει για αυτή τη δράση, αυτή την ομάδα, η οποία λέγεται Back to Greece. Είναι πάρα πολλά μέλη σε αυτή την κοινότητα, περίπου 600, τα οποία έρχονται κοντά και συναντιούνται συχνά για να μπορέσουν να επαναπατριστούν. Άνθρωποι οι οποίοι επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά από πολύ στρωμένες καριέρες στο εξωτερικό και από όλα τα μέρη του κόσμου. Και το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό, γιατί βλέποντας το θέμα και πριν ακούσω τις περιπτώσεις τους, έλεγα εντάξει, θα είναι άνθρωποι που δούλευαν στον τουρισμό. Οπότε εδώ είναι εύκολο να βρεις δουλειά. Ή άνθρωποι στην εστίαση. Όχι. Γιατροί, δικηγόροι, πολιτικοί, μηχανικοί. Ναι, άνθρωποι δηλαδή που θα έλεγε κανείς, μη γυρίσεις, παιδάκι μου, δεν έχει εδώ δουλειές. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι κάτι τους τράβηξε, άλλους η οικογένεια, άλλους τον μπλε του ελληνικού ουρανού. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, μας τα είπανε. Το φαγητό. Άλλο το φαγητό. Το κατάλαβα, αλλά το θέμα δουλειάς το λύσανε. Βέβαια, γιατί το αυτό λύσανε ήτανε... και το λύνουν. Και μέχρι πρότινος που λέγαμε φεύγει ο κόσμος από την Ελλάδα, φεύγανε γιατί δεν βρίσκαν δουλειά. Γιατί έπρεπε να τελειώσουν τις σπουδές τους και έπρεπε να εργαστούν. Έτσι είναι. Ή βρίσκανε καλύτερες δουλειές στο εξωτερικό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν. Πρώτα βρήκαν το πώς και ύστερα ήρθαν στην Ελλάδα ή ήρθαν και σου λέει θα τα βρούμε. Οι περισσότεροι βρήκαν από κάπου να ξεκινήσουν και το εξελίσσουν και προσπαθούν να ενσωματωθούν κάθε μέρα και καλύτερα. Και όπως πολύ ωραία μας τα λέει και προς το τέλος του αφιερώματος ο καρδιοχειρουργός, πρέπει να δοκιμάζεις τον εαυτό σου σε δύσκολες συνθήκες. Και ακόμη και αν είναι καλύτερα στο εξωτερικό, με επιμονή και επιμονή λέει προτιμώ να είμαι εδώ. Περίπου 500.000 είναι οι άνθρωποι που εγκατέλειψαν την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Κάποιοι ωστόσο γυρίζουν. 600 νέοι μορφωμένοι άνθρωποι που ζούσαν για χρόνια στο εξωτερικό και επέστρεψαν πρόσφατα στην Ελλάδα, συσπυρώθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα. Το σύνθημά τους? Back to Greece. Είσαι ο άνθρωπος που δημιούργησε την ομάδα Back to Greece. Από πού προέκυψε αυτή η ιδέα? Όταν επέστρεψα από το εξωτερικό πριν από 2 χρόνια, είμαι ορθοδοτικός, έζησα στη Γερμανία 7 χρόνια και ήταν πραγματικά πολύ μεγάλο το δίλημα της επιστροφής στην Ελλάδα. Το Back to Greece είναι μια ομάδα η οποία ενώνει τους Έλληνες του εξωτερικού που επιστρέφουν στην Ελλάδα και αυτούς που θέλουν να επιστρέψουν. Όλα αυτά τα άτομα ήταν άνθρωποι που είχαν πολύ επιτυχημένες καριέρες στο εξωτερικό. Είναι γιατροί, δικηγόροι, από όλα τα επαγγέλματα. Τα μέλη της ομάδας Back to Greece συναντιούνται συχνά για να ανταλλάξουν πληροφορίες και εμπειρίες. Έχουν έρθει από όλες τις γωνιές του κόσμου. Οι περισσότεροι εγκατέλειψαν πολλά χρήματα και άριστες προοπτικές. Γιατί? Είμαι δερματολόγος, αφροδισιολόγος, δερματοχειρουργός. Ζούσα Γερμανία περίπου 10 χρόνια. Επιστρέψαμε οικογενειακώς και κάνουμε την προσπάθειά μας. Λέμε πού θα συνεχίσουμε να μεγαλώσουμε τα παιδάκια μας, να έχει λίγο περισσότερο ήλιο, αν είμαστε κοντά στους γονείς μας, γιατί μας είχαν λείψει πάρα πολύ. Είμαι δικηγόρος. Έχω ζήσει σε πόλεις όπως η Χάγη, το Παρίσι, οι Βρυξέλλες. Ήταν ο κορονοϊός η αφορμή έτσι να κάνω μια αναθεώρηση του τι θέλω να κάνω στη ζωή μου, τι είναι σημαντικό για μένα στη φάση αυτή. Ήθελα να εκφράζομαι στη γλώσσα μου, μου έλειπε ζεστασιά των ανθρώπων. Σπούδασα οδοντιατρική στο Βερολίνο.
και μετά δούλεψα στο Μόναχο. Μου είχε λείψει πολύ η Ελλάδα, ο ήλιος, η θάλασσα, το φαγητό, ντομάτα ας πούμε. Σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει. Ήμουνα στο Βανκούβερ για 7,5 χρόνια, σπούδασα και δούλεψα ως χημικός μηχανικός. Εμένα προσωπικά μου έλειπε το μεσογειακό φαγητό, η κουζίνα και η μεσογειακή νοοτροπία. Η Ελληνίδα μάνα τι έλεγε, ήθελε να επιστρέψεις? Η Ελληνίδα μάνα, ειδικά στις αρχές, ήταν λίγο μια δύσκολη κατάσταση όσο να είναι. Υπήρχαν και διάφορα κατοικίδια τα πρώτα 2 χρόνια που ας πούμε πήρε για να με αντικαταστήσει, αλλά όλα καλά. Εν τέλει πήρα το δρόμο μου, δεν με πίεσαν καθόλου, ήταν δική μου επιλογή καθαρά να γυρίσω. Κάθε πρωί που ξυπνούσα στο σπίτι μου και έβλεπα έξω τον γκρι του ουρανού, με έπιανε μια μελαγχολία και έλεγα να πάω στην Ελλάδα να δω λίγο τον ουρανό, τον μπλε του ουρανού. Εγώ επέστρεψα γιατί είναι η πατρίδα μου και ήθελα να το δοκιμάσω εδώ πέρα και θα το δοκιμάσω πραγματικά μέχρι τελικής πτώσεως. Η κόκκινη γραμμή θα ήταν άμα δεν μπορώ ενώ προσπαθώ να έχω κάποια εξέλιξη. Όσο η Ελλάδα μου εξασφαλίζει μια αξιοπρέπεια, δεν υπάρχει περίπτωση να την εγκαταλείψω. Ένας καρδιοχειρουργός, γιατί να αφήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σιγκαπούρη και να έρθει στην Ελλάδα? Είναι διαφορετικό να χειρουργείς ανθρώπους που δεν καταλαβαίνεις και διαφορετικό να χειρουργείς έναν άνθρωπο ο οποίος θα ξυπνήσει, θα αποσωληνωθεί και μπορεί και να σου πει την ευχή μου να έχεις παλικάρι μου. Και θεώρησα ότι στην ηλικία των 34 χρονών έχω άλλα ψυχικά αποθέματα να αντιμετωπίσω τις δυσκολίες που υπάρχουν στην Ελλάδα όταν θετικά θα γυρίσω. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι είχα κάνει 10 χρόνια πτυχίο και άλλα 7 χρόνια ειδικότητα και τώρα που είμαι στη διαδικασία της έκδοσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μου είπαν να πάω στη Βουλγαρία να κάνω 3 χρόνια ως γενικός γιατρός όντας καρδιοχειρουργός. Αν ήμουν 45 χρονών με 2 παιδιά από πίσω και μια οικογένεια θα έλεγα δεν θέλετε εσείς μία, δεν θέλω εγώ 101. Τώρα μένω, υπομένω και επιμένω. Κάποιος θα μπορούσε να πει, βρε παιδιά, στο Back to Greece είστε όμως όλοι επιστήμονες. Θα ήταν το ίδιο πράγμα για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει αυτές τις καταβολές? Όταν έχεις όρεξη, πίστη στον εαυτό σου και εμπιστοσύνη και ανθρώπους που λίγο να σε βοηθούν και όχι να σου βάζουν τρικλοποδιές και εμπόδια, θα τα καταφέρεις. Δεν έχει να κάνει ούτε τι επαγγέλλεσαι, ούτε πόσα πτυχία έχεις. Είναι καθαρά θέμα όρεξης. Τι φιλοδοξίες έχει ο καθένας και πού θέλει να φτάσει. Προσωπικά, εγώ μέχρι τώρα με έχει καλύψει πλήρως η απόφασή μου να γυρίσω και κοιτάω μπροστά. Πρέπει να κάνεις πράγματα που φοβάσαι, γιατί μόνο έτσι αναπτύσσεσαι και προχωράς και πας μπροστά. Ορίστε η απάντηση στο brain drain που λένε. Ότι φεύγουν τα παιδιά. Επιστρέφουν και το παλεύουν. Μάλιστα. Και μακάρι έτσι να γίνεται. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε μια πραγματικότατη ιστορία ενός πολύ επιτυχημένου νεαρού που ξεκίνησε όχι πάμφτωχος, κάτι παραπάνω από πάμφτωχος. Δηλαδή, πραγματικά με δύσκολα οικονομικά θέματα στα παιδικά του χρόνια. Αυτός λοιπόν έγινε... Ανακάλυψε το WhatsApp, κάτι που νομίζω σήμερα δεν υπάρχει κανείς που δεν ξέρει τι είναι το WhatsApp. Ίσως δεν ξέρουμε πώς ξεκίνησε, τι τον οδήγησε να το φτιάξει. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που ξέρουμε είναι την κορυφή του παγόβουνου, δηλαδή το WhatsApp που είναι γνωστό σε όλους μας και που πουλήθηκε έναντι 22 δισεκατομμυρίων πήγαινε, για 19 το πούλησε στο Mark Zuckerberg, ο οποίος είχε τρελαθεί να το αγοράσει, να το έχει, να είναι δικό του. Γιατί όμως αυτό εκόστησε τόσο πολύ και τι είναι αυτό που οδήγησε τον Γιάν Κουμ, τον μετανάστη από την Ουκρανία που σφουγγάριζε πατώματα, να φτιάξει το WhatsApp? Και αυτό έχει το ενδιαφέρον. Δύο πράγματα συχαινότανε. Το να αισθάνεται ότι παρακολουθούν τις κλήσεις και να έχει παντού διαφημίσεις εκεί που προσπαθεί να επικοινωνήσει. Οπότε σκέφτηκε να φτιάξει μια πλατφόρμα όπου θα είναι κανονικά καθαρή, καθαρή, που λένε, γύρω-γύρω, και επίσης θα ήταν αντικατασκοπική, να το πούμε έτσι. Σημαντικό, επενθυμίζω. Πολύ, γιατί... Από την Ουκρανία ήταν ο άνθρωπος, ο οποίος πήγε στην Αμερική, που κάνει πατώματα και σου λέω μια ιδέα και λοιπά, με τη μέσω της Google και έγινε όλο αυτό. Όλο το κοινωνικό το γύρω-γύρω, η φτώχεια, ξέρεις, η ανέχεια, η μάνα, είναι μια πολύ ωραία ιστορία που έχει να κάνει όμως με το αυτό που πραγματικά θέλεις και είναι πρωτότυπο, πρέπει να το επιδιώξεις, γιατί δεν το έχει κάνει άλλος και ψάχνεις να βρεις τον τρόπο. Να γίνει, γιατί εγώ θεωρώ πολύ δύσκολο και το να σκεφτείς την ιδέα
που θα κάνει το κλικ σε όλους μας. Mm. Και μετά εντάξει, θα βρεις την ομάδα να στο φτιάξει. Ναι. Πιο δύσκολο θεωρώ ότι είναι αυτό που μας είναι απαραίτητο, που θα μας εντυπωσιάσει, που είναι διαφορετικό από άλλες ιδέες και που θα κάνει το κλικ σε εκατομμύρια ανθρώπους. Στον μπορεί να την έχεις την ιδέα. Μετά πρέπει να ξεβολευτείς. Ναι. Γιατί δούλευαν στη Yahoo. Και παρετήθηκε, τα παράτησε για να κάνει αυτό. Γιατί πρέπει να αφοσιωθείς αυτή την ιδέα. Γιατί ένας καλός θετικός τρόπος είναι και από την ανάποδη. Δηλαδή να δεις τι υπάρχει, τι δεν μ' αρέσει από όλα αυτά. Άρα από αυτά που δεν μ' αρέσει που βλέπω, ας πούμε, θέλει να, δει, να κάνει κάποιος μια εκπομπή στην τηλεόραση. Ωραία, δεν έχει κάποια συγκεκριμένη ιδέα. Βλέπει όλα τα άλλα, λέει δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, όλο το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο. Γιατί δεν κάνουν κάτι τέτοιο που δεν μοιάζει με τα άλλα. Που εγώ θα έτσι το βλέπω. Ξεκίνησε σε πιο τεχνικό επίπεδο, Φωστά. αλλά ισχύει για όλα τα επαγγέλματα και όλα τα αντικείμενα. Αυτό. Δείτε αυτή την ιστορία. Αρχές της δεκαετίας του 90, ο 16χρονος τότε Τζαν Κουμ βρέθηκε από την κομμουνιστική ακόμη τότε Ουκρανία στην Καλιφόρνια μαζί με την μητέρα του σε ένα μικρό σπίτι για ένα καλύτερο μέλλον. Η επιβίωσή τους ξεκίνησε λαμβάνοντας οικονομική βοήθεια από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα για μετανάστες, ενώ παράλληλα ο έφηβος Τζαν, ο μετέπειτα δισεκατομμυριούχος ιδρυτής του WhatsApp, σφουγγάριζε στο τοπικό σούπερ μάρκετ και η μητέρα του έκανε babysitting για να τα βγάζουν πέρα οικονομικά. Ο πατέρας του Τζαν σχεδίαζε να κάνει το συγκεκριμένο ταξίδι λίγο αργότερα, μα δεν τα κατάφερε και τελικά πέθανε 5 χρόνια μετά. Ο Τζαν μάλιστα θυμάται πως δίσταζαν να τον πάρουν τηλέφωνο, γιατί εκείνη την εποχή οι τηλεφωνικές γραμμές ήταν συχνά παγιδευμένες και η οικογένεια Κουμ δεν ένιωθε ασφαλής. Και αυτό ο ίδιος στο μέλλον θέλησε να το αλλάξει, με μια επαναστατική εφαρμογή που πίστευε πως θα ακύρωνε κάθε πιθανή κατασκοπία. Κοιτώντας μια μέρα την ατζέντα του, ο Τζαν φαντάστηκε μια εφαρμογή που να συνδέει αριθμούς τηλεφώνων και να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να ενημερώνουν τις επαφές τους κατά πόσο είναι διαθέσιμη για κλήση ή όχι. Αρχικά το WhatsApp, όπως ονόμασε την εφαρμογή, φαινόταν αποτυχία, μα έπειτα η Apple σύστησε στο κοινό της τα push notifications και έτσι τα ελάχιστα άτομα που είχαν εγκαταστήσει το WhatsApp ξεκίνησαν να το χρησιμοποιούν για να στέλνουν μηνύματα ο ένας τον άλλον, τα οποία ήταν δωρεάν, αποφεύγοντας τα SMS που κόστιζαν, καλώντας και άλλους να κατεβάσουν τη νέα αυτή εφαρμογή. Χωρίς κανένα κόστος, όλα δωρεάν, χωρίς διαφημίσεις. Μέσα σε λίγες εβδομάδες το WhatsApp εκτοξεύτηκε, μετρούσε ήδη δεκάδες χιλιάδες χρήστες. Οι στόχοι ωστόσο των δύο ανδρών, όσο παράξενο και αν ακούγεται, δεν αφορούσαν στο κέρδος από τους χρήστες, γι' αυτό και οι δυο τους αρνούνταν πεισματικά να δεχτούν χρηματοδότηση από επενδυτικές εταιρείες, ενώ επέλεξαν επίσης να λειτουργεί το λογισμικό με αποκρυπτογράφηση, εξασφαλίζοντας πως κανείς άλλος δεν θα μπορεί να διαβάσει την αλληλογραφία δύο χρηστών. Το 2014 ήταν η χρονιά ορόσημο για την πορεία του WhatsApp, αφού ο Mark Zuckerberg θέλησε να το εξαγοράσει και ήταν έτοιμος να πληρώσει 22 δισεκατομμύρια γι' αυτό. Τελικά το WhatsApp εξαγοράστηκε για 19 δισεκατομμύρια δολάρια και είναι χαρακτηριστικό πως ο Τζαν υπέγραψε τα συμβόλαια για την πώληση της εταιρείας του στο Facebook στα σκαλιά της ίδιας υπηρεσίας κοινωνικής πρόνοιας, όπου κάποια χρόνια πριν περίμενε για να πάρει κουπόνια τροφίμων. Οι δύο ιδρυτές έγιναν εργαζόμενοι της εφαρμογής, από την οποία ο Τζαν αποχώρησε οριστικά το 2017, έπειτα από διαφωνίες του στους όρους που είχε η αρχική συμφωνία του με τον Zuckerberg ως προς τους τρόπους λειτουργίας του WhatsApp, θυσία, όπως ανέφερε, στο άμεσο κέρδος. Ο Ουκρανός μετανάστης, ακόμη και με τα δισεκατομμύρια που κέρδισε, δεν ξέχασε ποτέ πως έφυγε από μία δουλειά γιατί είχε συχαθεί τις διαφημίσεις, πως δεν θα ανεχόταν καμία παρακολούθηση στις τηλεφωνικές κλήσεις, κάτι που είχε υποστεί ο ίδιος και οι γονείς του, και κυρίως δεν ξέχασε ποτέ πως κάποτε στα 16 του ήταν ένας ακόμη ξένος σε μια μεγαλούπολη που σφουγγάριζε τα πλακάκια ενός συνοικιακού σούπερ μάρκετ για να μπορεί να επιβιώνει. Παιχνίδια παίζει η ζωή. Είδε και υπέγραψε τη συμφωνία των 19 δισεκατομμυρίων στα σκαλιά της κοινωνικής δομής που πήγαινε να, για να πάρει το επίδομα. Ναι. Τρομερό. Και όλα αυτά επειδή αισθανόταν ότι τον παρακολουθούν όταν μιλούσε με τον πατέρα του.
όταν αισθανόταν ότι τότε που ήταν ακόμα το κομμουνιστικό καθεστώς, ότι δεν μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα. Εγώ επιμένω ότι η ιδέα είναι το μισό της επιτυχίας. Είναι ποιος το μισό, έχει την ιδέα. Πρέπει, ποια είναι η πρέπει ιδέα. Και να ξεκουνηθείς, πρέπει να την πιστέψεις. Να μην σκεφτείς εκείνη την ώρα. Εντάξει, μωρέ, κάποιος θα το έχει σκεφτεί. Εντάξει, άντε να το κυνηγήσω αυτό. Πολλές φορές το σκέφτομαι αυτό όταν χρησιμοποιώ τα post-it. Και λέω, ποιος είχε την ιδέα να βάλει μισή κόλλα στο χαρτάκι. Το οποίο είναι η επανάσταση. Έτσι, τα σε όλα υπάρχει εκεί. Η επανάσταση, αν σκεφτεί σε ποια εποχή βγήκε. Ναι. Δηλαδή και όταν το γλυφίδα που καθαρίζει τα δόντια, όταν το βγήκε, λέγαμε πω φοβερό. Και το σπίρτο. Το σπίρτο που ήταν μετά τον αναπτήρα, το ξέρετε αυτό. Άρα κάθε τι έχει να κάνει με την εποχή του. Θέλω να πω, πρέπει να την πιστέψει. Λοιπόν, πάμε στην ταινία που σου άρεσε πολύ, Θεοδωρή. Και είναι, από ό,τι κατάλαβα, μια ιδιαίτερη πρόταση. Μια καλή πρόταση και ένα θέμα προ συζήτηση πολύ. Βέβαια, είναι η ταινία τη εβδομάδα και μια από τι καλύτερε ταινίε τη χρονιά. Λέγεται Το Γεγονό. Κοίταξε, μία ταινία όταν είναι επίκαιρη δεν σημαίνει ότι είναι και καλή απαραίτητα. Σημαίνει ότι βρίσκει ένα θέμα και καμιά φορά το προβλέπει και συμπίπτει με αυτό που συμβαίνει αυτή την εποχή. Η ταινία Το Γεγονός αφορά την ιστορία ή μια αυτοβιογραφική. Υπάρχει, έχει κυκλοφορεί και το βιβλίο της Ανή Ερνό, της συγγραφέως της Γαλλίδας. Στην Αγκουλέμ, μια γαλλική πόλη επαρχιακή της δεκαετίας του 60, γύρω στο 63, μια κοπέλα, λαμπρή μαθήτρια, στα πρόθυρα του Πανεπιστημίου, μένει έγκυος. Τότε στη συντηρητική χριστιανική καθολική Γαλλία δεν ήταν μόνο η έκτρωση παράνομη, αλλά και η αντισύλληψη. Αμέσως λοιπόν αυτή η κοπέλα εξωστρακίζεται από τον περίγυρό της, δηλαδή οι κολλητές της γίνονται εχθροί. Ένας φίλος που θέλει να τον έχει κεραστεί, την αντιμετωπίζει με μια διαφορία και τη θεωρεί και λίγο ελαφριά, κατάλαβες, λίγο εύκολη. Για την οικογένεια, κατάλαβες, ταμπού. Και επίσης κανένας δεν μπορεί να τη βοηθήσει, δεν είναι καν στο Παρίσι που θα μπορούσε να κάνει την έκτρωση, αλλά σε μια επαρχιακή πόλη. Δηλαδή μας μιλάς και για κάποιο αγόρι, δηλαδή πώς πιάστηκε αυτό το μωρό. Δεν έχει σημασία τόσο, δηλαδή δεν ποντάρει δεν πάνω στον... Δεν έχει σημασία πώς είναι όμως και αυτή, δηλαδή κάπου βρίσκει μια συμπαράσταση έστω από τον σύντροφό της. Όχι. Όχι. Και αυτό την φέρνει κοινωνικά σε μια πιο δύσκολη θέση, διότι η ίδια δεν είχε κανένα πρόβλημα, δηλαδή δεν έμεινε έγκυος με σκοπό να εκβιάσει κάποιον τότε ή έχοντας κάτι παραπάνω στο μυαλό της. Η μητέρα της είναι αυτή που τη χαστουκίζει. Ναι, βρίσκει μια πρόσμενη σύμμαχο, η Άννα Μουγκλαλής παίζει η Ελληνογαλλίδα τον ρόλο, που δεν θέλω να πω, αλλά ο τρόπος που την έχει σκηνοθετήσει η Οντρέντι Ουάν είναι σαν θρίλερ. Δηλαδή είναι σαν την περιπέτεια μιας κοπέλας να επιβιώσει, ενώ έχει χάσει τον κόσμο κάτω από τα πόδια της και ένα μέλλον. Πολύ, πολύ σπουδαίο που ανοίγεται μπροστά της, γιατί είναι όντως ξεχωριστό κορίτσι. Με μεγάλη ενσυναίσθηση και πολύ καλό μυαλό. Και λέω ότι είναι πολύ επίκαιρη, διότι όταν η ταινία πήρε το Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας, ήταν τότε τα γεγονότα στο Τέξας. Οι αντιδράσεις για τον νόμο. Ο νόμος λοιπόν αυτός ο περίφημος του 1973, το Roe vs. Wade, που είναι η περίπτωση μιας κυρίας που στο τρίτο της παιδί δεν μπόρεσε να κάνει έκτρωση, την κυνήγησαν μάλλον, τη δίωξαν νομικά, διότι ήταν στο Τέξας τότε και ο εισαγγελέας, ο Wade, είχαν τη μάχη και τελικά δικαιώθηκε στο ανώτατο δικαστήριο και ο νόμος αυτός ισχύει μέχρι τώρα. Και λέω μέχρι τώρα με ερωτηματικό και αστερίσκο, γιατί το ανώτατο δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη συντηρητική δομή και την δικαστή που έχει αντικαταστήσει τη Ruth Bader Ginsburg απειλεί να ανατρέψει νομικίστικα αυτό το νόμο του 1973. Γι' αυτό και υπάρχει ένα τεράστιο κύμα στήριξης με μπλουζάκια που γράφουν 1973. Αν το δεις επώνυμος θα καταλάβεις ότι είναι γι' αυτό το λόγο. Ακριβώς διότι υπάρχει πάντα σε αυτή την διχαστική Αμερική αυτή η τρομερή σύγκρουση αυτών που λένε ότι είναι ένα κεκτημένο δικαίωμα, είναι το ορόσημο του φεμινισμού, το οποίο πάει να ροκανιστεί πολύ άσχημα και να, σε περισσότερες πολιτείες να μην μπορεί να. Ξέρεις, μια γυναίκα να αποφασίσει μόνη της. Αυτό με εντυπωσιάζει πολύ με την Αμερική, που αναλόγως για ποια πολιτεία μιλάμε, για πολλά θέματα υπάρχει δικονομία. Δηλαδή, άλλος λέει έτσι. Δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό μου. Βέβαια, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δεν είναι μία χώρα μόνο. Ναι. Είναι έτσι όπως είναι, τέλος πάντων, στημένο το δίκαιό τους, είναι λίγο. Είναι αλλά λίγο παρόλα δύσκολο. Αυτά, όταν σκέφτεσαι την Αμερική, σκέφτεσαι αλλιώς. Λες, αυτή να είναι και λίγο πιο προοδευτική ακόμα. Ακριβώς. Αλλά
δεν είναι. Είναι κάποια κομμάτια της κοινωνίας τους είναι και κάποια άλλα επίσης κομμάτια της κοινωνίας τους καθόλου. Γι' αυτό σου λέω είναι 50-50 πλέον η Αμερική και φάνηκε την τελευταία δεκαετία αυτό. Και το γεγονός όμως ότι δεν είναι πια πολιτεία αποφασίζει μόνο, αλλά στο ανώτατο δικαστήριο που είναι εκεί που καταφεύγεις όταν τα πράγματα πια είναι σε διχογνωμία. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει με εμάς. Έχει σχέση. Πάντα η Αμερική επηρέαζε όλη την κοινωνία, την παγκόσμια, και βλέπεις ότι σε όλα τα κράτη υπάρχει ένας νεοσυντηρητισμός που απειλεί τις ελευθερίες κεκτημένες. Με τη σκηνοθέτη και την καταπληκτική πρωταγωνίστρια, την Άννα Μαρία Βαρτολομέη, μίλησα το Μάρτιο και μας είπαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αποκλειστικά στο Μέγκα. Δεν έχω δει τρία μήνε, c'est ça? C'est si, vous avez mal? Pas seulement. Quel genre de douleur? Ça fait comme des crampes. I think the youth was very much conditioned by fear, and I think this is what we try to show in the movie, because you can see her friends letting her go because they're afraid of, you know, risking the jail and risking the freedom, and also the doctors, because they kind of all understand what she wants, and they understand her, you know, her desire, but they aren't heroes enough to, you know, go with her and follow her in that path. Tu connais quoi toi aux examens? I've discovered the book just after I got an abortion. And I wanted to read about it. A friend told me to try to read Happening. And I was surprised because I've read a lot of Annie Ernaux's book, but I didn't know this one. I was quite shocked to realize that I didn't know much about clandestine abortion. It was far away from what I could imagine. I realized that we're not taught what it was for women. And I'm not talking only about abortion, but also about desire, about sex, what it was to be a young woman in the 60s. But I also know that it's nowadays the same thing for lots of girls in the world. So it was in my mind for a while, and after a few months, as it was still there, I've decided to write the movie. Το γεγονός λοιπόν. Το συστήνουμε ανεπιφύλακτα η ταινία της εβδομάδας. Να έχουμε κι άλλες όμως να πούμε. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν Λονδίνο. Λιλί μου, γλυκό μου κορίτσι. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα και από μένα. Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό μήνα, Λιλί. Καλό μήνα, καλό μήνα. Λοιπόν, να ξεκινήσω, αφού έχω πει ότι είναι η εβδομάδα της Βασίλισσας και αύριο, Ελένη, ετοιμάζουμε και τις μεγάλες εκπλήξεις, αλλά να σου πω ότι σαν σήμερα αρχικά θα η Μέριλιν Μονρό, η διάσημη στάρ αυτή του... Γινόταν 96. Με αφορμή αυτό λοιπόν... Συγγνώμη, επειδή έγινε μια διακοπή στον ήχο. Μάλλον θέλεις να πεις ότι σαν σήμερα, πριν 96 χρόνια γεννήθηκε η Μέριλιν. Ναι. Ακριβώς. Είχε γενέθλια η Μέριλιν Μονρό. Θα γινόταν 96, 1η Ιουνίου λοιπόν. Και με αφορμή αυτό και τα 70 χρόνια της Βασίλισσας, έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες ένα βιβλίο στη Μεγάλη Βρετανία για μια συνάντηση πραγματικά πάρα πολύ σημαντική, όπως την περιγράφουν. Ήταν η συνάντηση λοιπόν της Βασίλισσας με τη Μέριλιν Μονρόη. Και το βιβλίο είναι «Όταν η Μέριλιν συνάντησε τη Βασίλισσα». Συγγνώμη, μία γιατί... παρένθεση, γιατί λες για τα 70 χρόνια, αλλά αυτά έχουν να κάνουν με τα 70 χρόνια που είναι Βασίλισσα η Ελισάβετ. Εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, αν η Μέριλιν σήμερα γινόταν 96, 96 είναι και Βασίλισσα. Δύο συνομήλικες νεαρές γυναίκες ήταν στη φωτογραφία που βλέπω. Καλά το κατάλαβα? Πολύ καλά το κατάλαβες, ακριβώς. Είναι η φωτογραφία, λοιπόν. Oh, πάλι έχουμε προβλήματα στον ήχο. Μ' ακούς τώρα, Ελένη μου? Ναι, αμέ, τώρα σε ακούω. Γιατί έχει τόσο ενδιαφέρον λοιπόν αυτή η πρώτη συνάντηση? Γιατί η Μέριλιν Μονρό είχε εκφράσει πάρα πολλές φορές το ενδιαφέρον να γνωρίσει τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Ήταν διακαής φώτος, να το πούμε, να τη γνωρίσει. Όταν λοιπόν μετακόμισε για κάποιους μήνες στην Αγγλία για να γυρίσει την τελευταία της ταινία,
Ζήτησε από φίλους τους δημοσιογράφους, από όποιον ήξερε, να γνωρίσει τη Βασίλισσα και μάλιστα είπε ότι το όνειρό της είναι να βρεθώ για τσάι στο Buckingham. Mm. Το συγκεκριμένο όνειρο δεν έγινε πραγματικότητα. Όμως λίγο πριν φύγει από την Βρετανία, σε μια εκδήλωση που έγινε και είχε καλεστεί εκείνη και πάρα πολύ διάσημη στάρ της εποχής, κατάφερε και γνώρισε τη Βασίλισσα. Στήθηκαν όλοι οι διάσημοι Ελένη και παιδιά σε μία σειρά. Πέρασε η Βασίλισσα. Βλέπουμε τη φωτογραφία που η Μέρλιν της δίνει το χέρι και υποκλίνεται και μπροστά της. Και μετά μίλησαν και οι δύο για αυτή τη συνάντηση. Και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες λοιπόν του βιβλίου, η Μέρλιν είπε ότι ήταν ό,τι πιο ωραίο έχει ζήσει το ότι γνώρισε τη Βασίλισσα, ότι είναι ένας πολύ εγκάρδιος άνθρωπος, ότι είναι γλυκύτατη και ότι θα το θυμάται για πάντα. Απ' την άλλη, η Βασίλισσα δήλωσε ενθουσιασμένη με τη Μέρλιν Μονρόη και είπε ότι εντυπωσιάστηκε πραγματικά, αλλά λέει ότι λυπήθηκα λίγο, και αυτό έτσι είναι ένα σημείο που έχει ενδιαφέρον, γιατί από το πολύ άγχος της μέχρι να φτάσω σε εκείνη στη σειρά, είχε πάει όλο το κραγιόν της. Άντε να το δει. Ναι. Έδωσε τέτοια πληροφορία η Βασίλισσα. Συνήθως λέει απλά ενθουσιάστηκα. Παρατηρητική η Βασίλισσα, βέβαια. Την εκτιμώ πολύ κλπ. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες και όλες φαίνεται και στη φωτογραφία, τώρα δεν μπορούμε να το δούμε εδώ καθαρά, αλλά οι φωτογραφίες μέσα στο βιβλίο το δείχνουν ότι η Μέρλιν δαγκώνει τα χείλη της από την αγωνία της. Αλλά και η ίδια είχε περιγράψει, παιδιά, ότι έχει πολλή αγωνία με αυτή τη συνάντηση. Ωραία. Τουλάχιστον δεν έκανε καμία απρέπεια, γιατί γενικά ήθιστε πολύ στο παρελθόν να έχουν κάνει, όταν συναντούσαν τη Βασίλισσα, στο Buckingham ειδικά, ξέρεις. Οι Beatles που καπνίζανε παράνομα τσιγάρα, ναι. Η Vivian Westwood που είχε εμφανιστεί. Μετά αργότερα, ήταν λίγο πιο πριν. Τέλος πάντων εποχή. Το βρίσκαν όλοι σαν μια ευκαιρία να κάνουν μια απρέπεια η οποία θα συζητηθεί. Ναι. Μπράβο της. Λοιπόν, και να κλείσουμε γιατί τρέχει ο χρόνος μας. Πάμε λίγο στην Αμερική με το προεδρικό ζεύγος. Έδωσε συνέντευξη η κυρία Biden. Η Jill Biden. Η Jill Biden, λοιπόν, Ελένη, έδωσε συνέντευξη στο Harper Bazaar και μεταξύ άλλων μίλησε για το γάμο της. Ήταν μια προσωπική συνέντευξη. Τι είπε, λοιπόν, που έχει γίνει viral. Αποκάλυψε ότι εκείνη και ο Τζο Μπάιντεν, ο πρόεδρος της Αμερικής, ουσιαστικά δεν τσακώνονται από κοντά, κυρίως λέει για να μην τους ακούν γύρω-γύρω, και όταν θέλουν να τσακωθούν, τσακώνονται μέσω μηνυμάτων. Αυτό η Jill Biden το ονόμασε στη συνέντευξη Fexting. Δηλαδή, fighting στα αγγλικά, τσακώνομαι μέσω μηνυμάτων. Πού να ξέρει όμως ότι το fexting, ο όρος αυτός, στην slang, ας πούμε, στον τρόπο που χρησιμοποιείται από τη νέα γενιά, σημαίνει ανταλλάζω σεξουαλικά μηνύματα μέσω κινητού. Mm. Οπότε ουσιαστικά, εντάξει, από ένα λάθος της προφανώς, έγινε viral και όλα τα άρθρα σήμερα και όλοι συζητούσαν για την πρώτη κυρία που αντί να πει ότι τσακώνεται μέσω μηνυμάτων, είπε ότι ανταλλάσσουν σεξ. Sexting δεν λέγεται όταν είναι σεξουαλικό. Προφανώς για να μην τους καταλάβουν μεταξύ σου, είναι fexting. Λέει fexting. Για να μην είναι και. Fex me, baby. Δεν ξέρω αυτά τα fexting, sexting, sexting δεν τα γνωρίζω. Συγγνώμη, δεν τα καταλαβαίνω κιόλας. Αλλά να μπορεί να αντιπατήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση. Λέω εγώ τώρα πώς είναι εγώ άσχετη με αυτά. Και να έχω δώσει μια εικόνα άλλα ντάλλων. Άλλα ντάλλων. Θα χρησιμοποιήσει WhatsApp που είναι αντικατασκοπικό και δεν θα σε καταλάβει κανένα. Αυτοί προδόθηκαν μόνοι του. Είπαν τι κάνουν μόνοι του. Αχ, τι πάθαμε. Λοιπόν, Μιλή μου, σε ευχαριστούμε πολύ, πολλά φιλιά. Γεια σου. Τώρα, να φύγω να περάσω από την άλλη πλευρά, να δω, έχω να τη δω πολύ καιρό, χρόνια ολόκληρα. Την αγαπώ, την έχω στην καρδιά μου. Είναι ένα πολύ γλυκό πλάσμα η Έλενα Παπαρίζου. Πάντα, πάντα όταν τη βλέπω στην τηλεόραση, ως κριτή φυσικά μιλάω στο Voice, κάθομαι και την παρακολουθώ και χαίρομαι πάρα πολύ για τον τρόπο που προσεγγίζει τα νέα παιδιά, γιατί και εκείνη, έτσι πολύ νέα, μα πραγματικά πολύ μικρή σε ηλικία, έκανε την μετάβαση, άφησε τη χώρα στην οποία μεγάλωσε, τη Σουηδία, την οικογένειά της, ήρθε στην Ελλάδα πιστεύοντας ότι από εδώ μπορεί να κάνει ένα ξεκίνημα και ίσως να φτάσει το όνειρο που είχε στο μυαλό της και σήμερα θα συζητήσουμε, να γίνει αυτό που η ίδια ονειρεύεται, μέσα από κάτι που αγαπάει πάρα πολύ. Και αυτό είναι φυσικά το τραγούδι. Θέλω λίγο να πάρετε μια μικρή γεύση, να τραγουδήσετε μέσα από το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, παίρνοντας ορισμένα από τα κομμάτια της και κατόπιν να τη δούμε στο πλατό μας. Δεν ξέρω ποιο είναι το αγαπημένο σας, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε πολλά μέσα σε αυτό το βίντεο. Τι
τίποτα άλλο δεν θα σου ζητούσα, τίποτα άλλο δεν θα λαχαρούσα, μέσα σου μια στιγμή αν ζούσα. Στο χείρο της καταστροφής μου δίνεις το φιλί της ζωής και πάω εκεί που πας και εσύ. Καλώς ήρθες, Έλενα. Καλώς ήρθες. Πώς... Χαίρομαι τόσο πολύ που είσαι εδώ. Και εγώ το ίδιο, γιατί υπολόγιζα πριν τα χρόνια που έχουμε να ειδωθούμε από κοντά.
Και είναι τα χρόνια 7. Που γνωριζόμαστε, ας μην τα μετρήσουμε. Μα δεν πειράζει εμένα. Εξακολουθώ να νομίζω ότι είσαι η Ελένη, η Έλενα, που ναι. μόλις έχει έρθει και έχει σχέδια, όνειρα πολλά και πολύ τρελή διάθεση και ενέργεια να τα πράξει όλα. Έτσι νιώθω κι εγώ. Δηλαδή, έβλεπα τώρα όλο αυτό το υπέροχο βίντεο που έχετε φτιάξει και λέω, αυτό το έκανα σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή, γιατί περνάνε και τα χρόνια και τα λοιπά. Και βασικά η φάση βλέποντας ότι έχω κάνει το βιντεοκλίπ είναι η φάση. Γιατί τα τραγούδια συνεχίζω όλα και τα λέω όταν πηγαίνω στις περιοδίες μου και τα λοιπά. Και στα ζητάνε όλα. Εννοείται. Μου έλεγες πριν, σου λέω, για ποιο κομμάτι λέγαμε που σου λέω, εσύ, τι θυμάμαι, Ζυγκολό, πόσο έχουμε χορέψει, πόσα... Και μου λες... ακόμα σήμερα τα παιδιά, πάρα πολύ. Ότι μπορεί μέσα στις συναυλίες να έρχονται και παιδιά, τα οποία τότε ήταν, ξέρω εγώ, 10 χρονών και να μην το ξέρουν τόσο καλά το κομμάτι. Και όμως, το ξέρουν, το Ζυγκολό το ξέρουν. Μπορεί, ας πούμε, να μην ξέρουν άλλα τραγούδια, αλλά μας δίνεται πάντα η ευκαιρία σε εμάς τους καλλιτέχνες, όταν κάνουμε καμιά ιδιαίτερη συναυλία με κάποιο ραδιόφωνο κτλ. Που μπορούμε να ξαναδιασκευάσουμε ένα παλιό μας τραγούδι κτλ. Έχει συμβεί αυτό με ένα τραγούδι που λέγεται «Μάτια και χείλη βρέχω», που ήταν στον πρώτο δίσκο, στο προτεραιότητα. Και ήταν και τελευταίο, νομίζω, το δίσκο. Και το κάνατε, το ξανακάναμε, το πειράξατε. Και... Ναι. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, θύμισέ μου τώρα, εκείνη την πρώτη φορά, όταν σε πρώτο γνώρισα, μαζί με τον Νίκο Παναγιωτήδη, αφού δεν σε κοιτάζω, σκέφτομαι, δηλαδή θυμάμαι και το πλατό μου ακόμα. Πώς μου είχαν μιλήσει για σας αυτά τα δύο νέα παιδιά που θα πάνε πολύ καλά, που θα λάβουν μέρος και στην Eurovision, που όλη την ιστορία σας, ότι είσαστε Έλληνες, που μεγαλώσατε στη Σουηδία, οι γονείς σας μετανάστες και όλα αυτά. Και έρχεσαι εσύ μαζί με τον Νίκο, ένα κοριτσάκι. Δηλαδή, δεν ξέρω τότε αν ήσουν 18, αλλά φαινόσου να. Πρέπει 16. Να ήμουν 18 την πρώτη φορά που είχα έρθει. Ένα παιδάκι ήσουν. Ναι, παιδιά ήμασταν και εγώ και ο Νίκος. Και ο Νίκος. Αλλά. Ρε παιδί μου, εσύ να σε θυμάμαι συνέχεια να γελάς, να είσαι... Συνεχίζω και είμαι έτσι, δεν αλλάζει. Δεν είχε σταματήσει δευτερόλεπτο. Χαιρόσουν αυτό που ξεκίνησες τη διαδρομή αυτή. Νιώθω πάρα πολύ ευγνώμων γενικότερα, γιατί εννοείται ότι πάντα το αγαπούσα. Αυτό ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Αλλά το πιο σημαντικό, Ελένη, ήταν ότι είχα κόσμο γύρω μου που με πιστεύανε, με προωθούσανε, με στηρίζανε, με μαλώνανε κιόλας, εννοείται. Δεν γίνεται μόνο με χάδι. Όχι, βέβαια. Και το καλό είναι ότι άκουγα. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που δεν ακούς. Έτσι. Το οποίο αυτό δεν κάνει καλό. Θα συμφωνήσω, τα έχω πει κι εγώ από τη δικιά μου δουλειά. Ναι. Πρέπει, πάνε μέτρων άριστον σε όλα. Μερικές φορές πρέπει να εμπιστευόμαστε και το ένστικτο, αλλά να μην είμαστε απόλυτοι και ξερόλες, να το πω έτσι. Όταν έκανες αυτό το ξεκίνημα, και εγώ σου λέω το έχω βάλει στο μυαλό μου όταν σας πρωτογνώρισα ως Αντίκ μαζί με τον Νίκο, μέχρι πού σε είχες φανταστεί να φτάνεις? Κοίτα, όταν είσαι σε αυτή την ηλικία, Ελένη, πιστεύεις ότι είναι όλα τώρα ή ποτέ, είναι άσπρο ή μαύρο, δεν υπάρχουν κακά πράγματα, είναι η ζωή είναι τώρα. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα είχα μία πορεία 20 χρόνια και κάτι. Δεν ξέρουμε ποτέ. Είμαι πολύ χαρούμενη όμως, έχω δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Πολύ. Αγαπώ όλο τον κόσμο που με στηρίζει τόσα χρόνια κτλ. Και μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω αυτό που αγαπάω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αγωνιστώ, γιατί μονίμως όταν έχω να προτιμάσω μία δουλειά, την προτιμάζω με άγχος. Γιατί θέλω να ικανοποιηθεί ο κόσμος. Έλενα, πήγες δύο φορές στη Eurovision και δύο φορές έφερες θεσάρες πίσω. Την πρώτη σου φορά την τρίτη θέση και τη δεύτερη φορά σου την πρώτη θέση. Ναι. Θέλω να μου πεις αν και στις δύο αυτές φορές, πηγαίνοντας εκεί, αισθανόσουνα, αν μπορούσαμε να το μετρήσουμε, ακριβώς την ίδια αγωνία ή πατούσες πιο γερά στα πόδια σου. Ήταν το ίδιο για σένα? Δεν είχαν πολλά χρόνια διαφορά η μία με την άλλη. Δεν είχαν, ήταν το 2001. Δηλαδή, όταν δεν είχες ξαναπάει ποτέ. Το 2005. Και πήγες για πρώτη φορά. Πώς ήσουν? Για πρώτη φορά, πολύ άγχος, ήμουν και 19 χρονών. Βέβαια, ήταν πολύ διαφορετικά. Την πρώτη φορά πήγαμε ως Αντίκ και είχα τη στήριξη του Νίκου στο πλευρό μου και ήταν εντελώς διαφορετικό. Γιατί την πρώτη φορά δεν είχες και μία σύγκριση με κάποια άλλη σου φορά. Δηλαδή πήγατε. Και δεν είχα και πολύ πείρα. Αυτό θέλω να σου πω. Είχα περισσότερο πείρα. Και πολύ αγωνία. Όταν ξέρεις πραγματικά. Κοίτα, τι ακριβώς συμβαίνει, πόσο δύσκολο είναι να ξεχωρίσεις. Γιατί και άγχος είχα και τη δεύτερη φορά. Νομίζω όμως ότι όλη η φάση της προετοιμασίας. Γιατί όσο πιο πολύ μπαίνεις στον επαγγελματισμό, γιατί είναι πρωταθλητισμός όταν ασχολείσαι με το τραγούδι.
έχει σκληρή προετοιμασία. Δεν πέρασε μέρα που δεν περνούσα από το Φωκά Βαγγελινό να κάνω πρόβα. Και ο Φωκάς να μην ήταν εκεί, υπήρχε ένας από τους χορευτές του. Αλλά είχαμε πολύ πιο μεγάλη προετοιμασία μαζί με το Φωκά. Τα σχέδια στη Eurovision και τις δύο φορές, βεβαίως πάντα είναι να πας όσο καλύτερα γίνεται. Την πρωτιά την είχες βάλει ποτέ στο μυαλό σου? Με τους συνεργάτες, συζητώντας τα. Κοίτα, θέλαμε. Άλλο εννοείται αυτό. Ότι θέλαμε, αλλά. Κοίτα, ίσως. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο περιβάλλον. Κάθε χρονιά είναι μια άλλη χρονιά. Δηλαδή, δεν μπορείς να ξέρεις. Εννοείται. Μπορώ να πω ότι και τις δύο φορές αυτό θέλαμε, γι' αυτό πηγαίναμε. Γιατί ήμασταν και από τα φαβορί και ο Σαντίκ με τον Die For You του Νίκο Τερζή και τον Αντώνη Παπά. Βεβαίως. Εντάξει, πάντα λέμε ότι να πάει κάποιος στη Eurovision με ένα τραγούδι και να λέγεται My Number One και να φτάσει σε τελευταία θέση. Πρέπει να είναι δράμα. Το λέγατε, έστω και για αστείο. Εννοείται το λέγαμε. Πιστεύεις ότι σε βοήθησε το ότι ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου ήταν από τη Σουηδία που σε ήξερε? Θυμάμαι ότι τους είχαν δώσει και 12 τότε η Σουηδία. Ναι, εννοείται, εννοείται. Εντάξει, με ξέρουν και στη Σουηδία. Τώρα έχω μερικά μιλάω χρόνια. Μιλάω για τότε. Και τότε ήμασταν πολύ hot. Εκείνη δηλαδή από το 99 που ξεκινήσαμε ως συγκρότημα. Καταρχάς, κάναμε ένα ολόκληρο σκανδιναβικό λαό να πιστεύει ότι ξέρει να τραγουδάει στα ελληνικά. Αυτό είναι υπέροχο. Γιατί λέγανε όπα, όπα, στάσου, στάσου. Και νιώθαν ότι ξέρουν ελληνικά. Αυτό ήταν υπέροχο. Συνεχίζουν και με γνωρίζουν και στη Σουηδία. Φαντάζομαι ότι τώρα το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, πάω με τον Νίκο να κάνουμε περιοδία πάνω με τους Αντίκ. Πες μου λίγο, πώς το ξανακάνατε? Τι ωραία, πόσο μου άρεσε όταν σας είδα να μιλάτε μαζί και είπατε. Ξανά μαζί, θα ναι. Κάνουμε συναυλίες, θα είμαστε για αυτό το καλοκαίρι για κάποιες συναυλίες μαζί. Εμένα μου άρεσε πολύ. Ελένη, θα σου πω ότι πρώτα μας πήρε τηλέφωνο ο Joachim Stianhamar, το οποίο ήταν ένα παιδί που έτρεχε το promotion στη δισκογραφική που ήμασταν τότε. Πλέον έχει γίνει μεγάλο παραγωγός που κάνει αυτή την περιοδία We Who Love the 90s. Και καλεί διάφορους ανθρώπους, Antiloop, Snap, Coolio, μεγάλοι Σουηδοί καλλιτέχνες που ήταν μεγάλοι. Καλά, εμείς δεν είμαστε τόσο 90s, αλλά ήμασταν στο τελείωμα το 99 δηλαδή. Και μας κάλεσε το 2019 και εκεί λέμε ότι κλείνουμε 20 χρόνια, πρέπει να κάνουμε ένα reunion. Και ήταν τόσο obvious, δεν ξέρω πώς να το πω, δηλαδή ότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Και σκεφτόμασταν τώρα τι τραγούδι να βγάλουμε και τα λοιπά. Και μου ήρθε μένα τώρα στο μυαλό μου μια πολύ παλιά εκπομπή, Έλεν, που είχες κάνει, που είχες πάει στο Γιώργο Αλκαίο. Ναι. Α, τον είχα πριν από λίγες μέρες εδώ τον ναι, Γιώργο και τα και λέγαμε. Μιλούσα μαζί του τώρα τις προάλλες, η αλήθεια είναι. Και θυμάμαι που του είχες δώσει χρυσό ή πλατινένιο δίσκο από τη Σουηδία και δεν ήξερε. Ο Γιώργος, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Πού το θυμήθηκες, εννοείται. Ήταν το δικό σας. Ήταν το δικό μας, είχε έρθει από Σουηδία, νομίζω είχατε στήσει στο μαγαζί που εμφανιζόταν τότε ο Γιώργος. Ναι, κάναμε πολλά τέτοια με τον Γιώργο τότε. Υπέροχος, τον αγαπώ πάρα πολύ. Και έλεγα στον Νίκο, ρε συ Νίκο, ο Γιώργος Αλκαίος είναι το γούρι μας. Το είναι ο συνθέτης. Βέβαια. Γιατί δεν κάνουμε ένα τραγούδι του Γιώργου? Και πάλι μου ήρθε αυτό με τον διπλό τίτλο τι. Και λέω, αυτό θα κάνουμε. Με τρελαίνεις, δυναμώστε το τι και πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ. Υπάρχει λόγος. Μην μου πεις τίποτα. Θέλω να εκφραστώ όπως όλοι. Εννοείται. Και το έκανες υπέροχα το έκανες. Άσε ρε Λένη. Αλήθεια. Έλα τώρα σε παρακαλώ. Ξέρω τις φωνητικές μου. Στον τόνο ήσουνα. Μη μου λες τέτοια και περάσω από το voice και το δοκιμάστε με. Γελάς. Όταν γελάς με την καρδιά σου εκεί, θέλω να δω το τολμάς. Κοίτα να δεις, αν ξέρω ότι βαθιά μέσα μου ότι δεν κρίνομαι, ότι κάνω την πλάκα μου. Δηλαδή, εγώ δεν σκέφτομαι να γίνω τραγουδίστρια τώρα, ούτε το σκέφτηκα και ποτέ. Ήξερα πως είμαι. Αλλά αν δεν σκέφτομαι ότι κρίνομαι γι' αυτό, αλλά απλώς κάνω αυτό που μου κάνει κέφι, ναι, μπορώ να το έκανα. Έτσι, πολύ χαλαρά. Κοίτα, δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα ο άνθρωπος να εκφράζεται. Η μουσική, γιατί το συζητούσαμε χθες κιόλας και με το μαέστρο μου και τους μουσικούς μου, ότι η μουσική είναι συγγνώμη, η έκφραση της ψυχής μας. Ναι. Δηλαδή, η μελωδία αυτό κάνει, ακόμα και τα λόγια. Τα λόγια είναι ήχος. Είναι συναισθήματα. Ο κόσμος που τολμάει και τραγουδάει από την καρδιά του, κι ας μην πατήσει νότα,
είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι, θα το πω λίγο τώρα, ίσως να ακουστεί λίγο κάπως, αλλά άνθρωποι που δεν έχουν μουσική στη ζωή τους, ζουν μια μούχλα. Δεν θυμάμαι καμία μέρα της ζωής μου που να μην τραγουδάω. Ήταν υπέροχο. Δηλαδή, υπέροχο. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς να ακούω μουσική. Στα μάξι μου, στο σπίτι μου, στο δρόμο μου, στο κινητό μου, περπατάω, τραγουδάω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Να και γι' αυτό και πάντα. Μ' αρέσουν και αγαπούσα πάντα τους τραγουδιστές. Και όταν ξεκίνησα στον πρωινό καφέ, πιο άνετα αισθανόμουν μαζί τους. Αισθανόμουν πιο κοντά τους. Πιο εύκολα να πλησιάσω μέσα στην άγνοιά μου και στα πρώτα μου βήματα εκείνους, παρά τους ηθοποιούς εκεί. Δηλαδή, μου πήρε πιο πολύ χρόνο να αισθανθώ ότι πατάω πιο γερά στα πόδια μου. Στο άλλο κομμάτι αισθανόμουν πιο καλά, μόνοι μου αισθανόμουν καλά, έτσι. Επειδή αισθανόμουν πολύ άνετα με τη μουσική. Τέλος πάντων, να κλείσουμε το κομμάτι αυτό και να πούμε λίγο να μου μιλήσεις για το κομμάτι της τηλεόρασης στη ζωή σου. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια που σε βλέπουμε ως κριτή στο Voice, μας έχεις δώσει την ευκαιρία, πέρα από το να ακούμε όποτε κρίνεις εσύ την υπέροχη φωνή σου, να σε ακούμε, να σε γνωρίζουμε σαν άνθρωπο. Ναι. Να σε αρέσει αυτό να βλέπουμε τους ανθρώπους που έχουμε λατρέψει, που είναι για μας ξεχωριστοί, να τους βλέπουμε λίγο πώς είναι στην κανονική του ζωή. Κοίτα. Γιατί κάπως έτσι είσαστε. Δηλαδή στην αρχή μπορεί να είχατε κάποιους κανόνες, αλλά μετά ένιωσα ότι είσαστε μια παρέα φίλων. Φέρνει μια άλλη αλήθεια, γιατί δεν είναι απλά ένα τραγούδι με ένα βίντεο κλιπ. Φέρνει πολλές αλήθειες μπροστά, πιστεύω, και φαίνεται και ο χαρακτήρας. Όλοι μας είμαστε πάρα πολύ αυθόρμητοι. Και το βλέπουμε. Ίσως την πρώτη χρονιά να ήμασταν λίγο πιο κουμπωμένοι, αλλά όσο περνάνε και τα χρόνια με το παρεάκι που ήμασταν, αναδιαστήματα βέβαια, εντάξει, έφυγε ο Κωστής, μας ήρθε η Ελεονόρα, μετά ήρθε ο Αργυρός. Όλη την ώρα λυνόμαστε. Τώρα δεν ξέρω, είμαστε σαν ξαδερφάκια κάπως. Τώρα που το κάνεις αυτό 6 χρόνια, και επειδή όλα αυτά τα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης πολλά προγράμματα έχουν βγει που. Μουσικά, που έχουμε δει μέσα ως κριτές, εννοείται από το χώρο σου, από τον χώρο του τραγουδιού, παραγωγών κτλ. Τώρα όμως που έχεις την εμπειρία, ξέρεις τι με ενδιαφέρει να μου πεις. Πιστεύεις ότι είναι εύκολο για όλους τους τραγουδιστές να έχουν ρόλο κριτή μέσα σε ένα πρόγραμμα τηλεοπτικό? Είναι άλλο σε μια συναυλία, σε ένα, πώς να το πω, σε ένα φεστιβάλ τραγουδιού, λέμε τώρα. Άλλο πράγμα είναι η τηλεόραση. Και το πώς σε βλέπει ο κόσμος μέχρι χτες, σαν τραγουδιστή, αλλά που σήμερα πρέπει να κρίνεις κάποιους ανθρώπους. Και με ποιο τρόπο θα τους κρίνεις αυτούς τους νέους ανθρώπους? Αυστηρά, έτσι, καλλιτεχνικά, και το πώς τα ακούς εσύ στα αυτιά σου, ή και λίγο κάπως πρέπει να το βρεις, γιατί είναι τηλεόραση, ξαναλέω. Αλλά είναι και τηλεόραση. Με λίγα λόγια, όλοι μπορούν να γίνουν κριτές? Αυτή είναι η ερώτησή μου. Κοίτα, όλοι κάποια στιγμή έχουμε άποψη. Εγώ δεν μ' αρέσει η λέξη κριτής. Mm-hmm. Γι' αυτό δέχτηκα και τη θέση στο Voice, γιατί λέγεται coach. Μάλιστα. Γιατί είμαι ως καθοδηγητής για τους ανθρώπους που έρχονται στη δική μου την ομάδα. Δεν μ' αρέσει ποτέ να κρίνω. Πιστεύω ότι πάντα μόνο ένα κρίνει. Μπορώ, εννοείται, να έχω ένα κρίνει, εννοώ ο παντοδύναμος, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι έχω την άποψή μου και θέλω να καθοδηγώ τα παιδιά. Και πολλές φορές όχι μόνο τα παιδιά και στη δική μου ομάδα. Έχει τύχει και κάποιο παιδί από κάποια άλλη ομάδα κάτι να με ρωτήσει και εννοείται θα του πω την άποψή μου ή θα της πω την άποψή μου. Κρίνεις και κρίνεις, από τη στιγμή που πατάς ένα κουμπί, κάποιος απορρίπτεται και κάποιος περνάει. Άρα με έναν τρόπο, όπως και να το ονοματίζεις. Ναι. Δεν θεωρείς ότι είναι κριτής. Ναι. Εγώ ρωτάω για την τηλεόραση. Πιστεύεις ότι όλοι οι άνθρωποι, οι πολύ καλοί τραγουδιστές που υπάρχουν γύρω μας. Και έχουμε και πολλούς. Πάρα πολλούς. Μπορούν να κάνουν αυτό το κομμάτι εργασίας, δουλειάς, πώς να το πω, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαν όλοι να το κάνουν, γιατί όλοι έχουν να δώσουν το δικό τους στίγμα. Για όλους το δικό του στίγμα μετράει όμως και περνάει στον τηλεθεατή, γιατί είναι τηλεόραση, δεν είσαι πάνω στη σκηνή και βγάζεις τη φωνή σου, την ψυχή σου και βεβαίως το περνάς και σε εμάς. Η τηλεόραση, λέω εγώ τώρα, αναρωτιέμαι, είναι κάτι άλλο, είναι ένα άλλο κομμάτι, θέλει και άλλα πράγματα για να περνάς στον κόσμο. Δεν το έχω σκεφτεί, δεν το έχω φιλοσοφήσει τόσο πολύ, η αλήθεια είναι. Δεν το έχω φιλοσοφήσει τόσο. Ναι. Αλλά εμένα, ας πούμε, θα μου άρεσε κάποια στιγμή να δω και τον κύριο Νταλάρα να κάθεται σε μια θέση. Mm-hmm. Γιατί, ας πούμε, εγώ ως θαυμάστριά του, mm-hmm. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου πει. Γιατί αυτή είναι η ευκαιρία που δίνεται από ένα νέο παιδί, ένα νέο καλλιτέχνη. Mm-hmm. Γιατί όταν λέμε. Ίσως όλα τα παιδιά που έρχονται δεν είναι όλα νέα σε ηλικία, όχι, αλλά είναι όχι, νέοι καλλιτέχνες που δεν έχουν δοκιμαστεί τόσο πολύ για να πάρουν μια ευκαιρία να ακουστούν και να φανούν. Εμένα προσωπικά, ας πούμε, θα μου άρεσε αυτό το πράγμα πάρα πολύ.
Σαν Έλενα. Ναι. Ναι. Και εμένα θα μου άρεσε τώρα που το λες. Δεν θα το είχα σκεφτεί, να πω την αλήθεια. Αλλά ναι, όντως, έχεις δίκιο. Λοιπόν, για πάμε λίγο για τις περιοδίες σου. Πότε ξεκινάς καταρχήν περιοδία και πώς τη σκέφτεσαι? Τι είναι για σένα αυτές οι περιοδίες? Το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη μου περίοδος, γιατί λατρεύω να πηγαίνω κοντά στον κόσμο. Ωραία είναι να δουλεύω και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά το καλοκαίρι ανοίγει η ψυχή μου, και ειδικά τώρα μετά από 2 χρόνια που ήμασταν πολύ καταπιεσμένοι όλοι οι καλλιτέχνες. Φέτος ερχόμαστε. Ξεκινήσαμε από τα Τρίκαλα, 14 Μαΐου, και τώρα αύριο φεύγω, πάω στην Κρήτη. Πού? Το Σάββατο, πού, στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο, στο Τεχνόπολης. Το Σάββατο, στο Τεχνόπολης. Ναι. Πολύ ωραία. Θα περάσει ένα γεμάτο καλοκαίρι. Έχω τώρα 8 στο Βεάκιο, μετά στον Πειραιά. Μετά πάω Θεσσαλονίκη στις 15-16 Λάρισα. Παίζει και κάτι και, ακόμα εκεί ενδιάμεσα. Φεύγω μετά, πάω στη Σουηδία, γιατί με τους Αντίκ θα κάνουμε αυτή την περιοδία που έλεγα. Ενδιάμεσα κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσω. Τον Αύγουστο ξανασυνεχίζουν, θα ενημερώνεται ο κόσμος μέσα από το Instagram και TikTok και Facebook, όπου θέλουν, στα social. Αλλά το Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο. Τι και πού? Θα πω ότι θα είναι 4 πολύ μεγάλες συναυλίες με φίλους. Όπως? Σε πλαίσια αυτό. Κάνε, δεν είμαι έτοιμη ακόμα. Έχω κάνει όλα το τα ραντεβού μου και τα λοιπά. Το τυράκι. Φίλους, ναι, το τυράκι το έχω ρίξει, αλλά είναι για έναν πολύ καλά, πάρα πολύ καλό σκοπό. Φανταστικά τα ακούω όλα αυτά. Αλλά είμαι πανευτυχισμένη. Μέχρι στιγμής πρέπει να έχουμε κλείσει γύρω στα 15-18 συναυλίες. Mm-hmm. Και αναμένουμε να κλείσουν και άλλες. Εμείς θέλουμε να πάμε παντού. Έλενα, πόσα χρόνια τώρα ζεις στην Ελλάδα? Σαν μόνιμη κατοικία σου, έτσι? Είναι κοντά 2 δεκαετίες, περίπου. Κοντεύω τις 2 δεκαετίες. 18 χρόνια, εκεί κάπου. Αυτή η μετάβαση είχε εύκολη προσαρμογή? Στην αρχή όχι. Ήταν δύσκολο, γιατί εγώ ζούσα στη Σουηδία και έλεγα πάντα ότι είμαι Ελληνίδα. Και ξαφνικά, όταν ήρθα στην Ελλάδα, κατάλαβα πόσο Σουηδέζα είμαι. Κοίτα, τώρα έχω βρει μια ισορροπία, γιατί εννοείται ότι ζώντας και εδώ τόσα χρόνια έχω γίνει πολύ Ελληνίδα. Αλλά συνεχίζω να είμαι και πάρα πολύ Σουηδέζα. Στα τυπικά μου, ότι θεωρώ τη διπλωματία είναι ένα θετικό πράγμα και όχι πονηριά. Ότι είμαι τυπική, ότι έρχομαι στην ώρα μου, ότι δεν καθυστερώ. Αυτά. Αυτά είναι τα πολύ Σουηδικά που έχω. Έχει πλάκα που τα βλέπεις όμως, τα καταλαβαίνεις, τα ξεχωρίζεις. Κοίτα, πολλές φορές στη ζωή μου κάνω ένα πώς. Σταματάω και αναθεωρώ λίγο τι έγινε τώρα. Και όταν έχω το κάνει... κάνεις από μόνη σου ή έρχονται έτσι τα γεγονότα που όχι, μπορεί από να μόνη σου μου, από μόνη μου. Λέω, τώρα ήρθε η ώρα λίγο να σταματήσεις, Έλενα, να δεις τι έκανες. Τι έκανες λάθος, τι έκανες καλά, τι μπορείς να διορθώσεις, τι μπορείς να καλυτερέψεις. Με τον άνθρωπό σου, τον σύζυγό σου, τον σύντροφό σου, τον Ανδρέα, είσαστε μαζί κοντά μια δεκαετία πάνω κάτω, έτσι το έχω στο μυαλό μου. Και ενώ τότε πραγματικά εμένα, ναι, με ξάφνιασε, γιατί εγώ δεν ήξερα τίποτα για τη σχέση αυτή, την έμαθα ξαφνικά και κατάλαβα ότι είναι κάτι σοβαρό, γιατί μαθαίναμε πια νέα σας. Έχει περάσει λοιπόν μια δεκαετία και είστε μαζί, και θέλω να μου πεις τώρα έτσι σε αυτή τη φάση της ζωής σου, τελικά ένα ζευγάρι για να προχωρήσει όμορφα, καλά και ωραία, πρέπει να έχει πιο πολλά κοινά ή πιο πολλά μη κοινά? Πρέπει να είναι από τον ίδιο εργασιακό χώρο ή όχι? Υπάρχουν κάποια στάνταρ? Τίποτα δεν είναι στάνταρ στη ζωή. Τίποτα δεν είναι στάνταρ. Πώς μου είπε ένας εξαιρετικός κύριος ότι... Αχ, πώς μου το είπε και μου το είπε τόσο... Ο έρωτας δεν κρατάει τις υποσχέσεις. Ήταν πολύ σπουδαίο αυτό που μου το είπε, γιατί πολλές φορές σκεφτόμαστε, γιατί βλέπουμε και πολλοί ζευγάρια που είναι από τον ίδιο χώρο, που είναι πολλά χρόνια μαζί, ναι, και πάρα πολύ ευτυχισμένοι, και μετά βλέπουμε ζευγάρια που δεν έχουν καμία σχέση. Μην κοιτάς μόνο το δικό σου χώρο και το δικό μας χώρο. Ναι, δηλαδή, ένας άνθρωπος, μια παρουσιάστρια, όλους, πρέπει να είναι με ένα παρουσιαστή, παραγωγό ή δεν ξέρω κι εγώ τι, σκηνοθέτη. Είναι πιο κοντά. Είναι να κάνεις τον... Εγώ αυτό το πράγμα που πιστεύω, Ελένη, είναι γιατί οι σχέσεις μετά πολλά χρόνια και φθήρονται και ξαναρωτευόμαστε με τον σύντροφό μας κτλ. Περνάμε κύματα. Το πιο σημαντικό είναι το ζεύγος να παλεύει καθημερινά, να μην το παρατάει.
ούτε τον εαυτό του, ούτε τον σύντροφό του. Mm. Πρέπει να παλεύουμε για να έχουμε μία μακροχρόνια όμορφη σχέση. Να λες πολύ. Το πιο ωραίο χάρισμα του Ανδρέα για σένα ποιο είναι? Το χάρισμα. Αυτό που λες, ρε παιδί, πόσο μου αρέσει που είναι έτσι. Είναι πάντα απίστευτα ευγενικός. Δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει γνωρίσει τον Ανδρέα και να μην πει «Μα τι υπέροχος άνθρωπος είναι». Έχει μεγάλη καρδιά. Έχει μεγάλη καρδιά. Εσύ επειδή έχεις μεγάλη φωνή, μήπως να μας πεις και έτσι λίγο να σε ακούσουμε να τραγουδάς. Αμέ. Θα πάμε από εκεί ή θα κάτσουμε από εδώ. Όπου σε βολεύει εγώ. Πάμε εκεί. Πάμε εκεί. Πάμε εκεί. Λοιπόν, εδώ έχω το Βαλιανάτο τον Παύλο. Γεια σου, Παύλο. Καλησπέρα. Θα πούμε... Ξεκινήσουμε με το «Αν με δεις να κλαίω». Για πάμε. Σ' είδα στον ύπνο μου με κοινούς να παλεύεις. Τους εφιάλτες μου τους νίκησες, μου λες. Έχεις τον τρόπο το μυαλό να γαλινεύεις. Μα είναι μισή αγάπη πλέον να με θες. Μα είναι μισή αγάπη πλέον να με θες. Αν με δεις να κλαίω σαν φωτιά, να καίω, ψάξε με στο ψέμα που έχει στη καρδιά. Αν με δεις να κλαίω σαν φωτιά, να καίω, ψάξε την αλήθεια που έχει σαν αγκαλιά. Μ' άλλα δάκρυα δεν έχω τώρα πια. Άδεια μπουκάλια, συντροφιά μου, δες. Σχίζω σελίδες, γράφω υπερβολές. Τους φίλους σου ρωτώ, σε αναζητώ. Όλοι μου λένε ότι πια δεν είσαι εδώ. Όλοι μου λένε ότι πια δεν είσαι εδώ. Αν με δεις να κλαίω σαν φωτιά, να καίω, ψάξε με στο ψέμα που έχει στην καρδιά. Αν με δεις, ψάξε την αλήθεια που έχεις αγκαλιά. Μ' άλλα δάκρυα δεν έχω τώρα πια. Μ' άλλα δάκρυα δεν έχω τώρα πια. Μπράβο, Ελληνάκη μου, μπράβο. Τι ωραία, τι ωραία. Ευχαριστώ να ακούω τη φωνή σου μόνο με ένα πιάνο. Φανταστικά. Εννοείται. Αν έχω και τέτοιο μουσικό δίπλα μου. Θα περάσουμε να ακούσουμε ένα ακόμα. Βέβαια. Για πάμε λίγο πιο... διασκευή. Πες μου το μέρος που πηγαίνεις. Όταν αγάπη σου πονάει, πες μου πως θες να σου μιλήσω απ' την καρδιά. Όταν με κάθε λέξη η καρδιά μου σπάει και επιμένεις να επιστρέφεις πίσω, λες και όλα θα τα σβήσω, μα το χρόνο πίσω δεν γυρνάς. Μη παρακαλάς, δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα, τίποτα ανάμεσα μας. Μη μ' αναζητάς, δεν υπάρχει τίποτα στο τίποτα, δεν έχει μείνει τίποτα για μας, τίποτα για μας. Πες μου το μέρος που πηγαίνεις, ο άδειος δρόμος που σε βγάζει. Τώρα που κάψαμε τις γέφυρες, αγάπη μου, για πέναν το χθί με τρομάζει. Και επιμένεις να επιστρέφεις πίσω, λες και όλα θα τα σβήσω, μα το χρόνο πίσω δεν γυρνάς. Μη παρακαλάς, δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα, τίποτα ανάμεσα μας. Μη μ' αναζητάς, δεν υπάρχει.
υπάρχει τίποτα στο τίποτα. Δεν έχει μείνει τίποτα για μας. Τίποτα, τι τίποτα, τίποτα, τι τίποτα, τίποτα, τι τίποτα. Δεν έχει μείνει τίποτα για μας. Μπράβο, Ελένα! Παίζεις και μουσικά όργανα εδώ! Ναι, κάπου ξέφυγα, αλλά τι να κάνω, live είναι αυτά! Πολύ, πολύ χάρηκα που σε είδα σήμερα, Ελένα. Και εγώ, Ελένη μου, πολύ. Σε έχω πάντα στην καρδιά μου, σε αγαπώ πολύ. Να έχεις ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι και βάλτε με στην παρέα σας αυτό που είδα που στείνεται με τον Θοδωρή. Εννοείται. Γιατί σε αυτά θέλω να είμαι πάντα μέσα. Έτσι, έτσι. Μεγάλη παρέα. Με ενδιαφέρουν πολύ, δεν λέω παραπάνω. Λοιπόν, καλή επιτυχία στι συναυλίες του καλοκαιριού. Πολλά φιλιά και στον Νίκο Παναγιωτήδη για τις συναυλίες Σουηδίας. Τι, έτσι. Λοιπόν, πάμε, διαφημίσεις. Λοιπόν, αγαπημένα μου παιδιά, μεγάλα και μικρά, για όλους εσάς είναι εδώ όλη αυτή η εβδομάδα η αγαπημένη εταιρεία VC, η δικιά μας εταιρεία μέσα στα φαρμακεία. Εκεί που ξέρουμε ότι θα βρούμε εγγυημένα και σωστά αυτό το προϊόν που χρειαζόμαστε για τη χρήση που το χρειαζόμαστε. Εγώ από εδώ και μπρος, όπως έχετε καταλάβει μαζί με την εταιρεία VC, μόνο για την τηλιακά έχω να σας μιλήσω. Αυτό είναι που θέλω να βάλετε στο μυαλό σας. Το θέμα της προστασίας όταν μιλάμε για VC δεν χρειάζεται να σας πω κάτι περισσότερο. Εξάλλου το ξέρετε καλύτερα από μένα, πελάτες είμαστε όλοι. Άρα, τι έχω να σας πω? Έχω να σας πω ότι επειδή ο καθένας μας έχει το δικό του θέμα, το πώς το βλέπει, ότι πάω παραλία ή πάω τη βόλτα μου στην πόλη και προστατεύω την επιδερμίδα μου από τον ήλιο. Και τι εννοώ, είναι θέμα υφής. Τι κάνει και έφης στον καθένα. Παλιά, πολύ παλιά, δεν είχαμε πολλές επιλογές. Ήτανε το λάδι και το γαλάκτωμα. Τελεία. Δεν μιλάω για τη VC, μιλάω γενικότερα. Τι βρίσκαμε στην Ελλάδα, τι λέγαμε, ή σ' αρέσει το λάδι ή σ' αρέσει το γαλάκτωμα. Μετά πήγαμε στο ότι υπάρχουν ειδικά προϊόντα για παιδιά. Και εδώ η VC πραγματικά θα σας εκπλήξει. Γιατί ναι, μεν έχουν την ισχυρή παρουσία των συστατικών που έχει μέσα, που βοηθάει για να είναι το παιδί μας προφυλαγμένο από πολύ πολύ μικρούτσικο, που το δέρμα του είναι τόσο λεπτό και θέλει τόσο πολύ προσοχή. Αλλά τώρα πια δεν χρειάζεται να σκέφτεστε πολύ. Μην βλέπετε τώρα η VC που έχει κάνει τόσες πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Τρία πράγματα να μου λέτε. Μ' αρέσει το ανάλαφρο και λίγο γυαλιστερό στο κορμί μου. Δηλαδή, αγαπώ το λάδι σε ελαφριά μορφή. Και εγώ θα έρθω να σου πω, αγαπάς και το μαύρισμα? Γιατί η VC εδώ έχει αυτό το προϊόν που όταν το βλέπετε λέτε, μα νερό είναι. Τι θα με προστατέψει, θα μαυρίσω? Όχι. Θα μαυρίσεις και θα σε προστατέψει φουλ. Είναι μόνο τι σε αρέσει στο κορμί σου να έχεις. Αν θες το πολύ πολύ μαύρισμα, πας σε αυτό που έχει από κάτω αυτή την καφέ γραμμή. Εγώ το χρησιμοποιώ κυρίως όταν θέλω αρχή-αρχή για να δείχνει ακόμα πιο ωραίο το μπουτάκι ποδαράκι. Εγώ αυτά βάζω. Να πάρει χρώμα λίγο πιο γρήγορα από το υπόλοιπο κορμί. Και γιατί ξέρω ότι όσο και να πάρει δεν μου δημιουργεί πρόβλημα. Όπως σας έχω πει κατά καιρούς, ότι το ντεκολτέ μου το προσέχω και βάζω την κρέμα προσώπου. Ή βάζω ένα τέτοιο προϊόν 50, γαλάκτωμα, που απλώνει όμως πολύ εύκολα και δεν μου αφήνει ασπρίλες. Άρα, για να μην σας μπερδεύω, υπάρχουν δύο λάδια φανταστικά. Το ένα είναι για ισχυρό μαύρισμα, έχει μέσα και ένα κάτι που τέλος πάντων το βοηθάει πολύ. Θα το δείτε και μόλις το απλώσετε στο πόδι σας, στο κορμί σας, όπου θέλετε. Και το άλλο είναι αυτό εδώ που είναι ουσιαστικά σαν διάφανο, το κίτρινο μπουκάλι που λέμε, που σου δίνει 24 ώρες υδάτωση και πολύ υψηλή προστασία. Μην νομίζετε, επειδή το βλέπετε σαν νεροτζέλ, ότι δεν. Πολύ σας λέω, πάρα πολύ. Τώρα, αφήνουμε αυτό με το αόρατο τελείωμα που όμως έχει μια ελαφριά γυαλάδα στο κορμί. Θυμάστε τι σας είπα, μπουτάκι, ποδαράκι, εγώ φουλ αυτό. Καταπληκτική δουλειά κάνει. Και πάμε να δούμε τώρα. Αυτό εδώ το προϊόν που σας το έδειξα πριν και για παιδί και για μεγάλους, εγώ θα έλεγα, είτε αυτό πάρετε, είτε αυτό πάρετε, το ίδιο είναι για όλη την οικογένεια καταπληκτικό. Και για σένα και για το παιδί σου και για όποιον θέλεις. Εδώ τώρα μπορεί να έχει το κάτι λίγο παραπάνω, επειδή βλέπω απ' έξω παιδάκια. Εγώ σας λέω ότι στο δικό μου οικογένεια, που δεν μπορώ να κουβαλάω και μια σακούλα αντιλιακά επειδή έχουμε διάφορες ηλικίες, αυτό είναι σούπερ. Και θα σας δείξω και πόσο, γιατί χρόνο με το χρόνο, ρε παιδί μου, τα διορθώνουν και άλλο, τα κάνουν να είναι πιο ευχάριστα και για μας. Τι θα πει ευχάριστο αντιλιακό? Θα πει να έχω την προστασία, αλλά να μην βλέπω και ασπρίλες επάνω μου. Δεν μ' αρέσει.
Και άντε πες εγώ ότι θα κάτσω. Δεν θα σας κάτσει κανένα παιδί. Θα σας λέει πάρτε το αυτό από πάνω μου. Θα κυνηγάτε γύρω γύρω στάνταρ. Σας το λέω 100%. Δείτε λοιπόν αυτό εδώ τι ωραία. Δείτε πόσο βάζω και βάζω κι άλλο. Και τι έχω, ένα μικρό χεράκι. Το χεράκι μου είναι μικρό. Έχω άλλα σημεία τέλος πάντων που είναι πιο μεγάλα. Δείτε εδώ πέρα τι ωραία που απλώνεται. Δείτε το. Τώρα το λες γαλάκτωμα. Αν το λες, λέει, εγώ θα το έλεγα γαλάκτωμα που έρχεται και μπαίνει μέσα στην επιδερμίδα μου σαν νεράκι που μου αφήνει μια απαλότητα, τίποτα γλιστερό, καθόλου ασπρίλες που δεν τις θέλω και μου κάνει και δουλειά. Να σου πω ότι την ώρα που το βάζεις, ενώ είναι αντιλιακό, είναι σαν να περνάς μια σούπερ ενυδατική κρέμα στο κορμί σου. Θα σου το πω. Φανταστικό προϊόν. Φανταστικό προϊόν. Πού το πήγα το κουμπάκι, δεν ξέρω. Αλλά θα σας πάω και στο κάτω γιατί θέλω να το δείτε. Άνοιξα ένα. Για να δείτε ότι και αυτό ακόμα, που είναι για αυτούς που θέλουν σαν αίσθηση, ίδια προστασία, έτσι, 50-30 θα τα βρείτε. Γιατί υπάρχει και σε 50 και σε 30. Αλλά σαν αίσθηση, ποιο σου πάει καλύτερα. Έβαλα, είδατε, εδώ, η διαφθορά δωρε κρυτώνα. Χάιδεψέ μου λίγο το χεράκι. Όχι, με έτσι, μπράβο, ανάποδο, όχι, πιάσει το χέρι. Θα μας παρεξηγήσουνε τώρα, τέλειο. Τώρα, τι να σας πω. Σε ένα φαρμακείο θέλω να κάνετε δοκιμές. Ή σε μια παραλία, ρε παιδί μου. Έχει δίπλα η κυρία τη δικιά της τσάντα και βάζει. Κάνε μια στάση και πες συγγνώμη, κυρία μου. Άκουσα ότι είμαι νεγάκι και δεν έχω πρόβλημα να το πάρω. Πριν τα αγοράσω, μπορώ να δοκιμάσω λίγο από το δικό σας. Εγώ δεν θα λέγα όχι σε κανέναν. Αν μου λέει και κάποιος μπορώ για να μην καγκανιάσω από τον ήλιο να βάλω το αντιλιακό σας, θα το έδινα. Λοιπόν, δείτε και αυτό τώρα. Το βάζω από εδώ. Κοιτάξτε το. Σαν αίσθηση το βλέπεις και πώς πέφτει στο χέρι. Λες, α, σαν να μου κάνει λίγο πιο πυκτό. Και κοιτάξτε, έβαλα και πολύ. Αυτό κάνει εγώ να το βάλω στο πόδι, αλλά δεν. Δεν το βάλω στο πόδι, θα το βάλω στο χέρι και θα σας το δείξω. Δέστε το τόσο πολύ που έβαλα. Κοίτα το. Τι. Αυτό το χρώμα ξέρεις που έχει γίνει. Αυτό το αντιλιακό, αλήθεια σου λέω. Θα αποτρελαθώ τελείως. Είναι εσύ, δώρο... άκου να δεις. Είναι το δώρο μου έχει κάνει γυναίκα μου, αυτό έλεγα στην κυρία από τη Δύση. Ναι. Εσύ, πες στον κόσμο ότι από φυσικού σου χειμώνα καλοκαίρι χρώμα έχεις. Όχι, δεν ήμουν έτσι. Καλά τώρα, αν πήρες δύο τόνους παραπάνω, αλλά χρώμα έχεις. Ναι, δεν αλλά... είσαι ο... ναι. αυτός που λέμε πω, πω, πόσο άσπρο δέρμα θα γίνει τώρα, θα κατακαεί αυτό. Ακόμα και εμείς όμως θέλουμε προστασία. Αυτό θέλω να το πω σε όλους τους μελαχρινούς. Μην νομίζετε ότι βγαίνουμε και είμαστε χαλαροί και αυτό είναι αυτό φοράω στο σώμα και αυτό φοράω στο προσωπάκι. Αυτό είναι, αυτό είναι σχεδόν δικό μου προϊόν. Ε? Να το ξέρετε αυτό το προϊόν. Λοιπόν, είχα τι καιρό να σε δω, γι' αυτό ήρθα να στα πω. Καλά έκανες, μωρέ Σαβούλη. Καλά έκανες, Σαβούλη μου, πόσο σ' αγαπώ, να ξέρες. Τι έλεγα εγώ εδώ. Με τρελαίνει, ε. Με πάει σε άλλα θέματα και δεν θυμάμαι που ήμουνα. Αλλά του είχα δυναμία αυτού του τρελάρα. Πολύ. Λοιπόν, πάμε. Κλείνω. Όχι, γραμμές. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας και εσάς, γεια σας. Μοναδική μου Ελένη, καλό μήνα. Καλό μας μήνα. Με λάμψη, με χαμόγελα. Από τη Σαντορίνη, από την πανέμορφη Σαντορίνη. Αχαχαχ, την κούκλα Σαντορίνη. Κάντε τίποτα βουτιές και για εμάς, παρακαλώ. Λοιπόν, και μια και είσαι στην κούκλα Σαντορίνη, εγώ σου στέλνω τα δώρα από τη Βυσσή, τα ίδια θα δώσω σε όλους και το πολύ ωραίο αυτό νεσεσέρ, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στα φαρμακεία, που θα έχει μέσα, όπως βλέπετε, δύο δώρα. Το Mineral 89 και το αντιλιακό σου. Το συγκεκριμένο έχει και του προσώπου. Μπορείτε να βρείτε και αυτά, όμως, που είναι επίσης πάρα πολύ καλά. Γαλάκτωμα μετά τον ήλιο, που σίγουρα το χρειάζεται το κορμί. Βέβαια, να σας πω, ναι, θα κλείσω. Βέβαια να σας πω ότι αν χρησιμοποιείτε το αντιλιακό αυτό, αυτό δεν σας το λέω σαν Βυσσή, αυτά σας τα λέω τώρα σαν πελάτησα. Δηλαδή που τα έχω χρησιμοποιήσει πολύ και τα ξέρω. Το δέρμα είναι τόσο απαλό που δεν θα χρειαστεί το ειδικό γαλάκτωμα για να αισθανθείς τη φρεσκάδα. Φρέσκος θα νιώθεις και μαλακό το δέρμα σου και πολύ μαλακό, 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 ωραίο, ωραίο. Μη μου κάνεις έτσι, κρυτώνα, θα σου κάνω κι εγώ έτσι. Λοιπόν. Τι θέλω να πω, ότι έχω άλλα τρία δώρα που θα ήθελα να δώσω τα ίδια πακέτα δώρα στους τηλεθεατές μου. Δεν έχω τον χρόνο να σας βγάλω, αλλά μπορώ να κρατήσω τα ονόματά σας. Γι' αυτό, άσχετα που εγώ θα πω γεια, εσείς αφήστε τα στοιχεία σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αυτά ήθελα να σας πω. Κατά τα άλλα, είμαι πολύ χαρούμενη που χώρισα σήμερα όλα αυτά που είχαμε να πούμε. Πέταξα κανένα δυο, αλλά δεν πειράζει. Είναι στο στυλ μας τελικά, να μην τα υπολογίζουμε σωστά. Από όλους εμάς, πολλά γλυκά φιλιά. Ένα γλυκό φιλί θα στο δώσω τώρα στο Μάγουλο. Σε σένα, φίλε Ναδίτσα μου, το λέω. Έλα πιο κοντά. Έλα, καλή λίγο πιο κοντά να σε φιλήσω.